Καλημέρα! Καλώς ήρθατε και σήμερα στη φωλιά των Κούκου. Βλέπετε, έχουμε καθαρίσει, έχουμε απολυμάνει το σπίτι μας και έτσι έχουμε κάνει και εδώ βεβαίως, όπως ήθιστε αυτές τις μέρες. Να σας πω, τώρα που είστε σπίτι και μας βλέπετε και θέλετε ας πούμε να κάνετε τις δουλειές σας, γιατί είπαμε, οι Ελληνίδες μάνες και όχι μόνο μάνες και οι Ελληνίδες σκέτο αυτόν τον πολύτιμο χρόνο και για τους εαυτούς μας και για όλους τους υπόλοιπους, μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές σπίτι και τις κάνουμε. Οπότε αν θέλετε, πιάστε τα καθαριστικά σας, βάλετε πάρα πολύ ένταση στην τηλεόραση και αφήστε και εμάς να κάνουμε τις δικές μας τις δουλειές που είναι τι, η δική σας διασκέδαση, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και πώς ξεκινάει αυτό, με την Άση μας, η οποία θα έρθει εδώ να μας πει τις προβλέψεις των ζωδίων. Ακολουθεί ο Λάμπρος ο Μακιάρος, ο Βάστας Στέφανος, ο οποίος σήμερα θα φτιάξει θρεπτική κοτόσουπα με λαχανικά και ρύζι. Δεν είναι αυτό τέλειο φαγητό? Είναι. Και επιπλέον, τι να πούμε για το MasterChef. Είμαι λίγο βαρετή. Λέω συνέχεια τι να πούμε για το MasterChef, αλλά είναι λογικό. Έχεις το Διονύση. Δεν ήταν ξαφνικό ότι διάλεξε η Κατέρινα, όπως καταλάβαμε, αλλά ξαφνικά έρχεται μία συλλέγη για την Κατέρινα και ξαφνικά τους αλλάζουν και τις ομάδες. Και τελικά τι έγινε. Θα τα μάθουμε όλα βεβαίως, γιατί έχουμε και αποκλειστικό απόσπασμα. Όχι απόσπασμα, τι λέω καλή. Τι απόσπασμα. Έχουμε το δικό μας το ρεπορτάζ. Έτσι. Πήγε ο Γιώργος εκεί πέρα, τα είπε όλο ο άνθρωπος. Πώς θα γίνει η ιστορία. Βεβαίως όμως. Και επιπλέον έχουμε εκπλήξεις. Ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε και οι οποίοι κάνουν διάφορα πράγματα, οι οποίοι θα είναι εδώ στην εκπομπή μας. Και ανθρώπους που γνωρίζουν από εμάς, για να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει. Και έχουμε και τα δικά σας νέα της καραντίνας. Πώς περνάτε, τι κάνετε τώρα που μένουμε όλοι σπίτι. Οπότε, πάμε να δούμε τα 14 πιο κουκ βίντεο της σημερινής ημέρας και να ξεκινήσουμε. Χαμογελάστε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και στη φωλιά το κούκου θα στο πω ξανά. Πως δεν αντέχω και δεν βγάζω ούτε μήνα. Και η καρδιά μου χτυπάει, πάει, πίλη πάμω θα μου. Φέρτε μου γρήγορα ένα καρδιολόγο. Χάνομαι, σβήνω, επιγόντως για τσεκά. Ερωτικό καρδιακό μου γράφει λόγο. Και η καρδιά μου χτυπάει, πάει, πίλη πάμω θα μου. Καλημέρα σας κύριε. Να είμαστε πάλι καλημέρα. Εδώ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη φωλιά των Κούκου. Βλέπετε σταθερά εμείς εδώ. Εκ περιτροπής και εκ παραδρομής, όπως είπαμε και χτες. Αλλάζουν οι αγαπημένοι μας εδώ πέρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ξανά κοντά μας. Ρωτέισον, παιδιά. Όπως οι μεγάλες ομάδες που πάνε για Champions League. Βλέπαμε. Γιώργιάκι μας, άρτια φυχθείς από το σπίτι σου. Φαντάζομαι. Πέντε μέρες κλεισμένοι μέσα. Μέσα, τίποτα πουθενά. Οριακά σούπερ μάρκετ. Εξαιρετικά. Έβλεπα και τα stories του Στέφανου. Πώς πληρώνε τα διόδια, πώς τα θερμομέτρησαν στην είσοδο, εδώ στα Studio Pro. Όλα. Έχω καθαρίσει όλο τον κήπο, κόψω όλα τα ξύλα για το χώρο. Το είδαμε, αγαπημένε. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την αγάπη μας από όποια μας δέβεται. Μόλις είχαμε τύχημα με το ρούχο μου, δεν πειράζει. Πώς. Τίποτα, είχαμε τύχημα με το ρούχο μου. Α, εντάξει, όχι, θα το φτιάξουμε, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Κωνσταντίνος μας είναι πάντα εδώ σε εμά. Δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε άνετα, διότι έχουμε σήμερα. Έχουμε το backstage από το MasterChef. Φυσικά, ο Γιώργος μας ήταν εκεί. Δείτε το παλικάρι μας εκεί πέρα πήγε σε αυτή τη δοκιμασία. Και βεβαίως, επειδή σε αυτή τη δοκιμασία συνέβησαν πράγματα και ανατροπές πάρα πολύ μεγάλες, η Κατερίνα είχε κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες ενστάσεις, κάποια νεύρα, οι υπόλοιποι επίσης. Η ομάδα η κόκκινη του Διονύση ήταν λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο κεφάτη, θα το έλεγε κανένας. Τι μπορεί να έγινε στη συνέχεια όμως, όλα αυτά και βεβαίως το παρασκήνιο των κινήσεων των παιδιών θα τα δείτε σε λίγο, γιατί ο Γιώργος μας, όπως σας είπαμε και τον βλέπετε και στα πλάνα, ήταν εκεί μαζί τους. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως έτσι. Οπότε, όχι, θα ξεκινήσουμε παραδοσιακά από την αντίστοιχη μας μέτρηση και από το νούμερο παραδοσιακά 14. Ασορτή τα γάντια της Κατερίνας Καραβάτου. Να δείξουμε αυτά. Βεβαίως, ασορτή. Τέλεια λοιπόν. Βασίλισσα. Κυρία μου, νέα στήλη. Την αγαπήσατε πολύ και να δείτε με πόσο αγάπη θα την αποχαιρετήσουμε όταν έρθει ο καιρός. Τα νέα της καραντίνας. Βεβαίως.
πάρα πολλές συμμετοχές. Χθες, όχι ότι την έβλεπες την εκπομπή, την έβλεπες. Όλη η οικογένεια. Βλέπαμε, εννοείται. Είδαμε τέλος πάντων. Δεν την έβλεπες. Την έβλεπα, εννοείται. Ξύπνησε 9 παρα 2, να ξέρεις. Κατά λάθος κιόλας και σας είδα όλη την εκπομπή. Κατά λάθος ξύπνησε, είπε. Ωραία. Κατά λάθος. Δεν πειράζει όμως εχθές. Είπαμε ότι θα θεσπίσουμε αυτή τη νέα στήλη, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και εσείς, δηλαδή εσείς βασικά που μας βλέπετε, που κάνετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στο σπίτι. Λέμε να μην μας τα στείλετε, να τα αναδείξουμε κι εμείς, να γίνουν viral και με έναν πιο τηλεοπτικό τρόπο. Ναι, είπατε και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν. Και έγινε ο κακός χαμούλης. Πάρα πολλές συμμετοχές από Ελλάδα και από εξωτερικό. Φυσικά. Στα social μας και στο Facebook και στο Instagram και στο email μας. Κάνετε, παιδιά, εξαιρετικά πράγματα μόνοι σας στο σπίτι ή με τη μικρή παρέα που έχετε. Και όλα αυτά είχατε το κέφι να τα μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, τι κάνανε. Στήσανε καμερούλες, στήσανε τα κινητά τους, στήσανε τις GoPro τους. Το τι κατεβάζει η κούτρα του Έλληνα δεν υπάρχει. Λοιπόν, μπράβο! Κρατηθείτε, δέστε ζώνες. Παιδιά, η φαντασία του Έλληνα δεν σταματά πουθενά. Από όλο τον κόσμο οι Έλληνες, από όλο τον κόσμο. Πάμε να τα απολαύσουμε στο νούμερο 14. Παιδιά, σηκωθείτε, πιαστείτε, χορέψετε, χορέψετε. Καραντίνα, μην λυπάστε. Τα νέα της καραντίνας Παρτού είναι εδώ και ξεκινούν με Μέρη και Σοφία και νησιώτικα vibes. Θέλω να δοκιμάσουμε τις Παρασκευές. Βέβαια. Έχουμε την πρώτη Παρασκευή. Με το λεμόν. Τους έχουμε δώσει τη συνταγή. Εγώ που δοκίμασα, έχω την αίσθηση ότι το μπισκότο είναι εξαιρετικό. Το μπισκότο είναι τραγανό. Έχει το τραγανό στοιχείο μέσα. Και η μους μέσα από το λεμόνι. Η μαρέγκα, ναι. Είναι ωραία, είναι απαλή. Δεν ακούγεται πολύ η βανίλια που ήθελα λίγο να προσθέσουν μέσα στην τέτοια του είχαμε. Τι, δεν έχουμε συμπληρωματικό Master Chef αυτό της καραντίνας άμα θέλουμε. Έχουμε τον Λευτέρη, την Κατερίνα και τον Μπεμπάκι τους από τη Θεσσαλονίκη που τεστάρουν μπισκότα. Και συνεχίζω με φαγητό. Καλημέρα σας από την Κύπρο. Είμαστε η οικογένεια Μασούρα. Εδώ στο σπίτι μας φτιάχνουμε παραδοσιακά, η μαμά δηλαδή, γιατί εμείς τα τρώμε. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κρατερέ. Πολύ ωραία η εκπομπή σας. Εδώ η μαμά η Χρύσο, η Χρυσοχέρα, κάνει παραδοσιακά μπουρεκά για σήμερα. Είναι ο μπαμπάς εκεί. Στέλνουμε και τα χαιρετίσματα μας σε όλους τους φίλους και συγγενείς γιατί πλέον χαθήκαμε. Η Μαρία από την Κύπρο μας ανοίγει την όρεξη με τα χειροποίητα μπουρεκάκια της μαμάς Χρύσος. Πω, τι μας κάνετε. Θα πιάσει τώρα αυτό. Σίγουρα, δοκιμασμένο. Τι γίνεται, κορίτσια, τι στάμνες και τι ράφια ακούω και βλέπω. Η θεία από το Σικάγο. Μα 2 ώρες στέκομαι εδώ πέρα και ο νότρος που πέρασουμε το μηδετό. Αχ, πάλι στο ραπ σε βλέπω φέτος με το μένουμε σπίτι. Η Ρία και η Εύα από την Αθήνα σε μια άλλη εκτέλεση της θείας από το Σικάγο. Και να σας πω και κάτι. Αν η μόνη σας έξοδος αυτές τις ημέρες είναι για να πετάξετε τα σκουπίδια, κάντε το με στυλ, όπως το κορίτσι από τη Γερμανία. 39, 30, 31, 32, 33. Σας αφήνω με κάτι χαλαρωτικό. Με αυτό που κάνει ο φίλος μας ο Τζον. Μετρήστε κλωστές στη Σταυροβελονιά, στην Κρυφοβελονιά, σε όποια βελονιά θέλετε τέλος πάντων. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Και ξέρετε, περιμένουμε τα βίντεό σας από τις μέρες της καραντίνας στο starkoukou@star.gr ή στα social media. Παπάκι Star Κούκου στο Instagram και στη φωλιά των Κούκου στο Facebook. Μπράβο. Έτσι. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φιλιά σας, τις ευχές σας, την αγάπη σας. Σας στέλνουμε τα ίδια και άλλα τόσα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε το κέφι σας και τον τρόπο με τον οποίο εφευρίσκετε πράγματα για να περνάτε την ώρα σας στο σπίτι. Και μπορείτε να συνεχίσετε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια της εκπομπής, μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που σας έχουμε δείξει. Και είναι μέσα από το email μας που είναι. Θα μπορούμε να δούμε την κάρτα. Είναι starkoukou@star.gr, το Instagram μας που είναι το starkoukou και φυσικά το Facebook μας που είναι στη φωλιά των κουκού. Περιμένουμε ό,τι σας έρθει, ειλικρινά. Και βεβαίως. Να ανακηρύξουμε και το καλύτερο. Όχι, ήταν όλα τέλεια. Όχι. Ήταν όλα τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία και είναι όλα και είναι η απόδειξη κανονικά αυτό που λέμε, ότι με χιούμορ,
μπορούμε να περάσουμε αυτή την δύσκολη περίοδο πάρα πολύ όμορφα και με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο μέρος. Ήταν το πρώτο μέρος. Έχουμε κι άλλα. Στο μοντάζ φτιάχνονται. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Αλλά έτσι, νομίζω ότι γίνεται και η επικοινωνία μας πολύ ομορφότερη, ωραιότερη, καλύτερη και πιο έτσι άμεση. Να σας βλέπουμε και να βλέπετε κι εσείς και να σας βλέπουν και οι οικογένειές σας τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια σας. Τέλειο ήταν αυτό. Έτσι, πάμε. Όπα, συγγνώμη. Παίξει μουσικές. Όχι, λάθος. Μας αρέσει. Ήθελα να το κλείσω. Σε ζητώ συγγνώμη. Απλώς έβλεπα, γιατί στο πρώτο βιντεάκι ήταν η Σοφία και ο Σκεροβλού και η Μέρη, οι δύο αδερφές αυτές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί μουσικοί και έχουμε κάνει και μια συνεργασία στο παρελθόν. Ήταν τα κορίτσια που έχουν μια ομάδα, είναι νέοι μουσικοί, οι οποίοι παίζουν παραδοσιακή μουσική και τα Χριστούγεννα είχαν κάνει στον Γκάζι κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Είναι δηλαδή δύο παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική πάρα πολλά χρόνια. Και παίζουν πάντα μουσικές εξαιρετικές και τις απολαύσαμε στο πρώτο βιντεάκι που μας στείλατε. Συνεχίστε έτσι, γιατί έχουμε βεβαίως, όπως είπε η Κατερίνα, κι άλλα και θα έχουμε συνέχεια δικά σας νέα. Πάμε στο νούμερο 13. Καλημέρα! Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση, σας ανακοινώνω ότι ακυρώνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Μπράβο, Γιάννη! Το λέω. Ξέρετε πόσο πολύ καλά. Χαρά και ανακούφιση. Καθόλου πόνο, και το λέω ειλικρινά. Νομίζω ότι ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ το διαγωνισμό αυτό. Βεβαίως. Όσο πολύ τον υποστηρίζω και πόσο πολύ θα ήθελα να γίνει ο διαγωνισμός αυτός. Αλλά λέω με πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η EBU είχε κάνει μία επικίνδυνη σίγουρα ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπληρωθεί ο διαγωνισμός, με αποτέλεσμα πολλοί Eurofans, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, φυσικά, να ξεσηκωθούν, ετοιμάζουν βαλίτσες και να μην αντιληφθούν το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο σημαντικό είναι να μείνουμε όλοι στο σπίτι. Άρα λοιπόν, με πολύ μεγάλη ανακούφιση δέχτηκα χθες την EBU που μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμός και ότι ουσιαστικά θα γίνει το Μάιο του 2021 στην Ολλανδία. Και τώρα πάμε να δούμε ποια σενάρια επεξεργάστηκε η EBU και γιατί ακριβώς καθυστέρησε μέχρι να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, το πρώτο σενάριο το οποίο γιατί επί της ουσίας, Γιάννη, ήταν μονόδρομος αυτό. Δεν μπορεί να ακυρώνονται όλα και ξαφνικά να γίνει Eurovision. Πώς θα γίνει? Όπως ακριβώς το λες, και με τα σενάρια και μόνο που θα σας πω εδώ, θα καταλάβετε γιατί τελικά καθυστέρησε να πάρει αυτή την απόφαση. Πρώτο σενάριο λοιπόν, να γίνει Eurovision και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή σε άδειο στάδιο. Όμως αυτό, από τη στιγμή που απαγορεύονται συναθρήσεις αρχικά σε 100 άτομα, τώρα είδαμε και εμείς εδώ χθες, ακόμα και για 10 άτομα, καταλαβαίνετε, όταν στο διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν 2.000 δημοσιογράφοι και άλλοι 2.000 είναι ουσιαστικά τα μέλη των αποστολών, οι τραγουδιστές, οι άνθρωποι που είναι μαζί τους, ας πούμε, από μακιγιέρ κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεύτερο σενάριο, το οποίο είχε ακουστεί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, να γίνει ο διαγωνισμός με βίντεο των εμφανιζομένων, δηλαδή ουσιαστικά κάθε χώρα, όχι βίντεο κλιπ, κάθε χώρα να στείλει την εμφάνισή της από τη χώρα της. Για παράδειγμα, η Στεφανία να είναι στο στούντιο της ΕΡΤ, να κάνει ένα, ας πούμε, μία εμφάνιση. Περπαραγωγή θα είναι. Και να τη στείλει στο διαγωνισμό. Αυτό καταλαβαίνετε βεβαίως ότι μπορούσε να παρέχει ασφάλεια. Όμως δεν έχει καμία σχέση με το διαγωνισμό, ο οποίος είναι ζωντανός και θέλουμε επίσης όρις να είναι στο ίδιο στάδιο, να είναι όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Τρίτο σενάριο, το οποίο μέχρι και τη Δευτέρα ήταν το επικρατέστερο. Να γίνει ο διαγωνισμός τον Αύγουστο του 2020. Πόσο, 15-14. Στο τέλος του Αυγούστου, πάλι στην Ολλανδία, πάλι στο Αχώη Αρίνα. Το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να γίνει, όχι μόνο βεβαίως επειδή η φωλιά του κουκουδέλη του λείπει. Έχουν μαραθεί και του λείπες. Κυρίως γι' αυτό. Κυρίως γι' αυτό νομίζω. Ο Γιάννης είναι στον αέρα, είπανε. Δεν είναι στον αέρα, πάει όχι, το σενάριο. Όχι, πάμε για 21 κατευθείαν. Κυρίως όμως επειδή υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις και στο στάδιο, αλλά και γιατί δεν θα μπορούσε η επόμενη χώρα να έχει το διάστημα, το απαιτούμενο, για να προετοιμάσει την επόμενη Eurovision. Πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει τώρα. Θα πάμε με τους ίδιους καλλιτέχνες, με τα ίδια τραγούδια. Θα πάμε με τους ίδιους καλλιτέχνες. Εμείς λοιπόν, θα πάμε με τους ίδιους, παιδιά. Με τα ίδια. Όχι, Στεφανέ μου, δεν τα ξέρω. Αφού διάβαζα ανακοίνωση τη ΕΡΤ, εγώ. Έχουμε λοιπόν, μια ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Να πει. Αφήστε με. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Όμως, κάποιες χώρες έχουν ήδη αποφασίσει. Για παράδειγμα, η Εσθονία και η Σουηδία
έχουν πει ότι θα διοργανώσουν από την αρχή εθνικό τελικό, στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και οι καλλιτέχνες που είχαν ήδη επιλεγεί, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάνε οι ίδιοι. Για την Ελλάδα, ναι, είναι σωστό. Η Στεφανία Λιμπερακάκη ήταν επιλογή της ΕΡΤ και θα πάει και του χρόνου. Όχι όμως με το Supergirl, με άλλο τραγούδι και γενικότερα. Μπράβο στην ΕΡΤ! Τραγούδια. Καλύτερα, ρε εσύ, πάμε. Τώρα εκδηλώθηκες ξαφνικά. Γιατί ο Πουλόπουλος πάρτι έκανε στο γραφείο χθες. Εγώ λοιπόν θα σας πω τώρα επίσης τι θα γίνει. Συγγνώμη. Με την Κύπρο. Ορίστε. Συγγνώμη. Δεν ήταν που έλεγε ότι του αρέσει πάρα πολύ το Supergirl και τέτοια. Εγώ αυτό που έχω πει και τώρα μπορώ να το πω και ξεκάθαρα είναι ότι για το Supergirl μου άρεσε πάρα πολύ. Σήμερα, Γιάννη, όπως αντικειμενικά η φετινή Eurovision δεν ήταν πολύ μέτρια. Δηλαδή δεν είχε τραγούδια τα οποία. Εγώ το έλεγα με άλλο τρόπο, το έλεγα ιδιαίτερη. Δεν είχε τραγούδια τα οποία όμως ήταν αντάξια των προηγούμενων χρόνων. Τι θα γίνει με την Κύπρο, Τζορτζιά μου? Περιμένω, γιατί δεν θυμάμαι καν το τραγούδι, να ξέρεις, το έχω ξεχάσει. Η Κύπρος λοιπόν επιφυλάσσεται να απαντήσει, αφού πάρει προηγουμένως την επίσημη ανακοίνωση του CBU, τι δηλαδή θα γίνει, και αφού προηγουμένως συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Σάντρο Νίκολας μπορεί να μην είναι του χρόνου στο Ρότερνταμ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι η απάντηση. Ούτε τραγούδι, ούτε ο ίδιος. Τραγούδια, παιδιά, από τη στιγμή που έχουν κυκλοφορήσει από τώρα, δεν θα πάνε. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, είναι ένας διαγωνισμός ζωντανός, στο οποίο θέλουμε καινούργια τραγούδια και όχι άλλα τα οποία θα μετρούν ήδη 12 και πλέον μήνες. Μάλιστα. Εγώ πολύ χαρούμενα τα βλέπω αυτά τα νέα, πιστέψτε με. Δηλαδή, και να γινόταν διαγωνισμός, εγώ δεν θα πήγαινα. Φαντάσου, το λέω. Όχι, φανταστείτε το, είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, εγώ δεν θα πήγαινα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Απόλυτος. Πρέπει υπήρχε να το καταλάβουμε για την ασφάλειά μας, κάνουμε σπίτι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Αυτό ότι κάποια χώρα μπορεί να κρατήσει τον εκπρόσωπό της, κάποια άλλη μπορεί να μην τον κρατήσει. Ναι. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι υποδέχτηκαν τα τραγούδια και τους τραγουδιστές που έχουν επιλεγεί. Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, αλλά είναι και πολύ σημαντικό ότι, για παράδειγμα, στη Σουηδία, το Melody Festival, το οποίο είναι ο εθνικός τελικός από τον οποίο επιλέγουν το τραγούδι, είναι ένα τόσο μεγάλο event, το οποίο, ας πούμε, τους ενδιαφέρει και τηλεοπτικά, ετήσιο γίνεται κάθε χρόνο, πολύ πιο σημαντικό από την Eurovision, οπότε σου λέει, εντάξει, ας πάνε και αυτοί που είχαν, ας δηλώσουν και αυτή τη συμμετοχή που πήγανε πέρυσι, αλλά θα δούμε, θα επιλέξει το κοινό από την αρχή. Μάλιστα. Μάλιστα, Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Καλημέρα. Και εντάξει, λογικά ήταν αυτά τα νέα. Μόνο που βλέπεις να ακυρώνει την Eurovision και τον Πουλόπουλο χαμογελαστό, καταλαβαίνεις ότι όλα έχουν έρθει τούμπα σε αυτή την πλάση. Νομίζω το είχαμε καταλάβει και λίγο νωρίτερα. Ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό. Φυσικά. Οπότε. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα αυτή με τον Κωνσταντίνο μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε εδώ στη Φωλιά του Κούκου θα συνεχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση, γιατί έχουμε. Και τι έχουμε ακόμα. Πολλά και διάφορα από εσάς τους ίδιους καταρχήν. Πάμε. Mamacita buena, Shelly, cita buena.
αποστάσεω. Ο αγώνα είναι εξ αποστάσεω. Δεν ακούμε. Και είναι και ο Χρήστο που έβλεπα πριν, ο οποίο χόρευε στο κομμάτι σου. Ο Χριστάκη μα, ο Χρήστο μα, ο οποίο χόρευε στο κομμάτι σου με τα γάντια τη κουζίνα, ο οποίο έκανε έτσι μόνο τίποτα. Δηλαδή δεν ακουμπάει τίποτα. Δεν μπορεί να ακουμπήσει πουθενά ποτέ. Δεν είναι κανένα τρόπο. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μα στέλνετε. Λέγοντα ότι σα κρατάμε συντροφιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να χαιρετήσω και τι φιλενάδε που μου στέλνουν τι κάνουν αυτέ αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Κορίτσια, μπράβο και συγχαρητήρια που βλέπετε τη φωλιά των κούκου. Και επιπλέον, τι άλλο θα. Και τι άλλο θα δείτε εδώ, θα δείτε αυτό το αγόρι, το Γιώργο μας που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά είναι εκεί σήμερα. Δηλαδή, πού στον Γκάζι που έγινε η δοκιμασία η ομαδική για το MasterChef. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μάθει τα πάντα από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή από τους παίκτες, που θα μας αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν, αντέδρασαν και είπαν όλα αυτά που είπαν. Εκτός από αυτά, βεβαίως, που μαγείρεψαν και είναι η κορονίδα και του MasterChef ούτως ή άλλως. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να προχωρήσουμε σε οπότε, αυτό το τιμημένο νούμερο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 10. Έλα κούκου, δελτίο. Έλα κούκου. Έχουμε πράγματα και θάματα σήμερα, γιατί φαντάζομαι είμαστε όλοι στο σπίτι και αυτές τις μέρες κάνουμε όλοι τα ίδια. Δηλαδή, μέχρι να καθαρίσεις, ας πούμε, το σπίτι από γωνιάς, θα έχουν περάσει τρεις μέρες. Άλλες δύο μέρες να κάνεις και την ντουλάπα, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα ξεκουραστείς, δεν θα ξεκουραστείς. Μετά τι σου μένει, άλλη μια εβδομάδα, αφού μετρήσεις και τα πλακάκια, η Μέρη Σινατσάκη σου λέει τι να κάνεις για να σκοτώσεις την ώρα σου. Επίσης, σε άλλα νέα, κρατηθείτε, γιατί έχουμε νέο καλλιτεχνικό σχήμα στο νυχτερινό μαγαζί που λέγεται Instagram. Γιατί ο Παντελής. Μόνο εγώ δεν έχω αρχίσει να τραγουδάω στο Instagram. Άντε, Κατερίνα, μα. Δεν πρέπει να το κάνω. Δεν σας περιμένουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το κάνω. Θες να τραγουδάει, να σου πω τώρα. Ναι, επιθεώρηση. Καροτσέρι, καροτσέρι. Ο άνθρωπος σε κοροϊδεύει. Καροτσέρι, εμένα μου άρεσε, συγγνώμη. Πάρα πολύ μου άρεσε εμένα. Καταρχήν, με αφήσατε να, πω, να βγάλω την κορώνα. Πράγμα που δεν ήταν μόνο. Θέλω να σε προστατεύσουν οι άνθρωποι. Καροτσέρι, καροτσέρι, βάζω το καμουτζίκι από το χέρι και μην το χτυπά. Ο Παντελής Καναράκης, αφού τελειώσει τη συνεργασία που θα κάνει με τη Σακύρα, είναι εδώ η κυρία Κατερίνα Καραβάτου και περιμένει, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνει χαμός στα σπίτια σας. Επίσης, φαντάζομαι θα έχετε δει ότι οι celebrities πια στο Instagram έχουν χωριστεί σε αυτούς που καίνε θερμίδες και σε αυτούς που παίρνουν θερμίδες. Κάποιοι κάνουν γυμναστική, κάποιοι άλλοι ουσιαστικά. Πέρα στο βιντάκι σου, ε! Κάποιοι άλλοι ουσιαστικά τρώνε όλη την ώρα. Πάρτο στο νούμερο 10 και φαντάζομαι πρέπει να δεις και σε ποια κατηγορία ανήκει. Συγγνώμη, πριν το δώσω. Βλέπετε πίσω, έχει μια φωτογραφία. Τότε εκείνο τον παλιό καλό καιρό που ήμασταν όλοι. Που ήμασταν όλοι μαζί. Και κοντά. Σα περιμένουμε. Πάρτο, νούμερο 10. Δεν ξέρει από επιβίωση η μία και μοναδική Gloria Gaynor. Αλίμονο. I will survive τραγουδάει και πλένει τα χέρια της για 20 δεύτερα, έτσι όπως πρέπει δηλαδή. Εσείς τώρα αν θέλετε, κρεμάστε μια δισκομπάλα στο μπάνιο σας και χορέψτε το κιόλας. Be my guest. Καλημέρα σας. Μάσκα, γάντια και φύγαμε. Όσο για σας αγόρια, με ή χωρίς σύντροφο, πάρτε ιδέες από την Αθηναίδα Νέγκα. Προσοχή, προσοχή. Μοναδική ιστορική ευκαιρία στα χρονικά της ανθρωπότητας. Μήπως και ο δικός σας σύζυγος πιστεύει ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι για αραλίκη και τεμπελιά? Σηκώστε τον αμέσως. Βάλτε τον να αλλάξει όλες τις καμένες λάβες. Να φτιάξει το σιφόνι της κουζίνας. Να βάλει σιλικόνες στο μπάνιο. Είμαστε υπεύθυνες. Μένουμε σπίτι. Καταπιέζουμε τον σύντροφο. Ωραία που περνάει ο σύζυγος της Αθηναΐδας. Περιμένει να περάσουν οι μέρες του lockdown. Πώς μοιάζουμε πραγματικά, εσύ και εγώ. Το βλέπω αυτό. Ευθύνες έχουμε κι οι δυο. Ναι, ο Θάνος Καλλύρης και ο γιος του μοιάζουν και αποφάσισαν να μας το πουν και τραγουδιστά. Με τραγουδάκι της Barbie. Μοιάζουν και στο χιούμορ τα αγόρια. Επειδή μια πανελλαδική αγωνία υπάρχει, πάμε στα νέα των Tanimanidians που έγιναν και κορονοϊνφλουένσερς. Είμαστε καλύτερα. Εγώ δεν έχω καν πυρετό, έχω μόνο λίγο πονόλεμο. Ο Σάκης ακόμα κάνει κάποια δέκατα, αλλά και σε αυτόν υποχωρεί σιγά σιγά και ο πυρετός και όλα. Και δεν μπορούμε να βγούμε και στους δρόμους να πανηγυρίσουμε, κατάλαβες τώρα. Πέρα του χιούμορ, περαστικά παιδιά. Θα περιμένω, θα σε περιμένω.
αγάπη μου όσο και να χρειαστεί. Στο πλαίσιο των celebrities που κάνουν Insta Live και τα λένε μεταξύ τους με θεατές, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε chit-chat με Έλλη Κοκκίνου και Παντελή Καναράκη. Δεν έχει νόημα ζωή χωρίς εσένα. Α, το θα περιμένω, λες. Θα περιμένω. Εγώ που από πίσω κάνω, θα περιμένω. Γιατί σου αφήνωνε. Γιατί σου είχα πει εσένα ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό τη Έλλη και μου λες «Ου, μπορεί που σου αρέσει Ο Παντελής, ωστόσο, θέλει και live με άλλες star. Την Τρίτη έχω με τη Σακύρα. Θα συμμετάσχεις στο Super Bowl. Φαντάζεσαι να πάμε εμείς οι δύο εκεί. Να δω Κοκκίνου Θεοδωρίδου στο Super Bowl και ας με πάρουν οι εξωγήινοι μετά. Γιάννη Σερβετάς και Επανάσταση. Δεν μπορεί, κάτι θα πάει στραβά. Τώρα που η αντίσταση πρέπει να γίνει από τα σπίτια μας, από τον καναπέ, δεν μπορεί ρε στις Έλληνες. Θα μεγαλουργήσουμε. Τόσα χρόνια εκπαιδευόμαστε ξαπλωμένοι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Κερδάμε αδέρφια, φάμε να τους φάμε. Είμαστε οι Grand Masters της αντίστασης από τον καναπέ. Επίθεση! Ναι, παιδιά, προσοχή. Μη σπάσουμε και κανένα νύχι όμως. Δεν είναι ώρα τώρα, ε! Ο Μελέτης Ηλίας είναι άλλος ένας που λόγω δουλειάς ξεχνάει ότι είναι και μπαμπάς. Όταν ακούς 172 φορές τη λέξη μπαμπά μέσα σε 10 ώρες, καταλαβαίνεις ότι η καραντίνα σε κάνει ότι η δουλειά σε αφήνει να ξεχάσεις. Όχι 172. Και 1172 να την ακούσεις. Να τη χορτάσεις, γιατί όταν με το καλό ξαμολυθούμε στις δουλειές μας με τις μηχανές στο φουλ, θα σου λείψει όλο αυτό. Κλείνω με Δανάη Μπάρκα, η οποία γυμνάζεται μανιωδώς, ύστερα από πρόκληση-πρόσκληση της Δέσποινας Βανδύ στο Instagram. Έτσι όπως το πάει, τη βλέπω πρωταθλήτρια σε τρίαθλο και πένταθλο. Μωρέ, μπράβο. Δηλαδή και αυτή η Δέσποινα. Τι πράγμα είναι αυτό, κατευθείαν τρίαθλο, πάνω κάτω σκάλες, γυμναστικές και τέτοια. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Είναι καλή ιδέα αυτή, βέβαια, έτσι. Εγώ είμαι υπέρ πολύ αυτού του. Με ασκήσω σπίτι. Βέβαια. Με ασκήσω σπίτι. Σπίτι την κάναμε. Δηλαδή το έχουμε πει αυτό, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε και ένα challenge, βρε αδερφέ. Να προκαλέσουμε κάποιον και να το. Γυμνασμένη, παιδιά, ήταν η Μπάρκα όμως. Δεν τη το είχα. Γυμνασμένη. Ναι, εγώ η αλήθεια βλέπω αυτά τα challenge που κάνουν και κάθομαι και τρώω ταυτόχρονα χαζεύοντά τη και κάνω scroll και πάω στην επόμενη. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάω να το κάνω. Ωραία, που θα κάνουν τα κορίτσια και τέτοια. Προσπαθεί να κινητοποιηθεί, α πούμε, βλέπει την Δανάη Μπάρκα και λε πάω να το κάνω κι εγώ. Αλλά συγγνώμη, εγώ δεν έχω όρεξη, ρε παιδιά. Αυτό. Δεν έχει όρεξη. Δεν έχει. Δανάη, δεν έχει όρεξη να κάνει όλες αυτές τις αφήσεις. Καλημέρα, κούκλα! Καλημέρα, παιδιά! Τι γίνεται, ρε Δανάη! Θέλω να σας πω, βέβαια, ότι και εγώ βλέποντας πια αυτό το βίντεο, πετοίμασα τρώγοντας το είδα. Ναι, αλλά αφού το έχεις κάνει όμως, οπότε δικαίως. Η αλήθεια είναι ότι το είχα κάνει. Πες μας την αλήθεια, ήταν μία φορά για το βίντεο ή ξαναέγινε. Πες αυτό. Λοιπόν, άκουμε, ήταν η πρώτη φορά για το βίντεο, αλλά υποσχέθηκα και δεσμεύτηκα να το κάνω και σήμερα και θα το κάνω στη βεράντα. Στη βεράντα για ποιο, έχεις κάτι στη βεράντα το οποίο σε βοηθάει? Για εκδρομή, για εκδρομή. Πολύ ωραία. Εγώ τη βλέπω κρυφογυμνασμένη τη Δανάη. Δανάη, άστα αυτά για πρώτη φορά. Ψαλιδάκια εδώ, του ταροκανίσματα τόσα πολλά, τι γίνεται? Άστα, ετοιμάζομαι τώρα για τους Ολυμπιακούς 4 χρόνια μετά. Του επόμενους, ναι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Εκτός από τη γυμναστική που βλέπουμε ότι εντάξει. Τι άλλο κάνεις, Δανάη, μας? Είναι, ρε παιδί μου, ένα must. Τι άλλο κάνεις? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, διαβάζω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, βρήκα χρόνο να διαβάσω. Μιλάω με τους φίλους μου, πίνουμε καφέ, στείνω το κινητό απέναντι και βρισκόμαστε 4-5 άνθρωποι και κάνουμε σουαρέ. Πολύ ωραίο. Τους πρότεινα μήπως σήμερα καταφέρουμε να παίξουμε και μπυρίμπα μέσω FaceTime, αλλά δεν γίνεται. Λες, ναι, νομίζω ότι δεν γίνεται. Όχι, γιατί μπορεί να κλέβει κανείς άνετα. Νομίζω. Το προσπάθησα, δεν το προσπάθησα. Αλλά ζώα, φυτά πράγματα, για παράδειγμα, γίνεται. Αυτό το εξαντλήσαμε, έχουμε μάθει ό,τι φυτό υπάρχει. Ωραία. Ό,τι ζώο. Από πάνω ή από κάτω είναι η μαμά? Η μαμά είναι από πάνω. Από πάνω. Και συναντιέστε ή είπατε ούτε μεταξύ μας? Κοίταξε, μέχρι στιγμής είμαστε αυστηρά. Οπότε λίγο τους βλέπω, τους ακούω, που μιλάνε, παίζουν τάβλη, έχουμε μια ακουστική επαφή. Α, τέλειο είναι αυτό. Και πολύ λίγο όταν πάει κάποιος για ψώνια, όταν ρωτάμε τι θες, και με γάντια και μασκούλες. Τακ.
Ωραία, εσύ... Η απόλυτη καραντίνα. Να είμαστε, εσύ αποδέχτηκε την πρόσκληση, λοιπόν, την πρόκληση, πρόσκληση της Δέσποινας. Την αποδέχτηκα. Εσύ την έχεις προκαλέσει σε κάτι? Κοίταξε, εγώ την προκάλεσα να φάει ένα προφιτερόλ. Την κάμερα. Ο καθένας το είδος του, παιδιά. Ωραία, αυτό ήταν πολύ, πολύ σκληρό χτύπημα σκληρό. Αυτή τώρα για την Δέσποινα. Ήταν σκληρό και δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα. Δεν το έχει αποδεχτεί. Γιατί? Δεν ξέρω, παιδιά, με έχει βάλει σε ανησυχίες. Αυτή τη στιγμή όλοι ενώνουμε τη φωνή μας εδώ μέσα από τη φωλιά των Κούκου να δούμε τη Δέσποινα να τρώει το προφιτερόλ. Όλο. Σας ευχαριστώ. Δέσποινα, πρέπει να το κάνεις. Δέσποινα, πρέπει να το κάνεις. Είσαι μία κούκλα. Συνέχισε τη γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνεις, πάντως αυτό σου πάει πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι μπορεί. Βεβαίως. Πολλά φιλάκια. Φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια και μπράβο που μας κρατάτε ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στη μαμά και στον Χρήστο να δώσεις. Θα τα δώσω φιλάκια. Καλή δύναμη. Πολλά φιλιά. Είδα και τον, πώς το λένε, τον αγαπημένο μου τον Ηλία. Το Μελέτη. Με τα παιδάκια. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα, ότι όλα τα, τώρα που είναι όλα τα παιδάκια σπίτι, όσοι έχουμε παιδάκια, αυτό που είπε, ακούει 172 φορές τη λέξη μπαμπά σε 10 ώρες. Τίποτα, δεν εγώ χορεύω από μόνο μου έτσι. Και λίγο είναι. Ευτυχώς που έχουμε τη, δυνατότητα να κάνουμε ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι και να μπούμε σε μια άλλη μορφή ρουτίνας. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολο. Όταν τα παιδιά θέλουν να βγουν, θέλουν να παίξουν και δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα ενός κήπου ή ενός μεγάλου ασφαλούς μπαλκονιού. Οπότε πρέπει να εφευρίσκουν οι γονείς και ευτυχώς τα καταφέρνουν, γιατί έχουμε ευτυχώς μεγάλη φαντασία. Πράγματα για να κάνουμε, και πρέπει να χαρούμε αυτές τις ώρες και αυτές τις στιγμές, γιατί όταν τρέχουμε σαν τρελή, δεν έχουμε το χρόνο και μας λείπουν. Οπότε είναι πολύ ωραίο τώρα να το χαρούμε όσο μπορούμε αυτό το κομμάτι. Εγώ ανακάλυψα νέα πράγματα για την Κάλια που είναι μεγαλύτερη, που δεν το ήξερα. Ανακάλυψα δηλαδή, παιδιά, ότι πόσα φυτά γνωρίζει τα ονόματά τους, δεν το ήξερα. Είδες. Η μαμά το ήξερε, βέβαια. Εγώ το ανακάλυψα αυτές τις μέρες. Όπως επίσης. Εσύ ανακάλυψες την καταπίεση του συντρόφου? Όχι. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Το αντίθετο. Γιατί βλέπω αυτό που κάνει η Αθηναίδη. Την καλύτερη του συντρόφου της και την αδεί, σήκω από τον καναπέ. Άσε το παιδί. Άλλαξε το σιφόνι. Και άλλαζε λάμπε, σιφόνι. Τις λεγόμενες ανδρικές δουλειές. Ακόμα και αν δεν είναι χαλασμένα, θα πας να τα αλλάξεις. Ναι, ναι. Και εγώ έτσι μόνο να είσαι εδώ να κάνεις κάτι. Αυτό είναι ότι πιο ωραίο μπορεί να κάνει η σύζυγός σου αυτές τις μέρες. Δηλαδή να προσπαθήσει και να θέλει να σε καταπιέζει. Και εσύ όλο αυτό να το εκλάβεις, ρε παιδί μου, ώστε ότι είσαι ο άντρας του σπιτιού. Γιατί η αυτό, δουλειά γιατί, κάνει τον άντρα. Γιατί αυτό περίμενε. Το να αλλάξει μια λάμπα. Πολύ βαριά. Εγώ με αυτά τα χεράκια, τα παιδικά του φλόρου της Αθηνάς, ναι, του παιδιού της πόλης, έβγαλα εδώ πέρα κάλο. Γιατί πήρα το κλαδευτήρι και κλάδεψα όλο τον κήπο. Όλο πόσες αυτό ώρες. Έγινε για να μας πει ότι ώρες. Έχει βγάλει ένα κάλο στο χέρι. Ναι, δύο μέρες. Δεν μου λες κάτι, θεωρείς ότι... Τα ξύλα, τα έκοψα, τα έκανα όλα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι... Καταρχήν δεν καταλαβαίνω το χαρακτηρισμό σου, φλόρου της Αθήνας. Ναι, γιατί έτσι νομίζαμε. Έχεις δει κανένα κηπουρό, βρε αγόρι μου, που είναι επαγγελματίας, να κλαδεύει δύο μέρες συνέχεια? Ποτέ. Και δει χωρίς γαντιά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι φλωρίστικο σε όλο αυτό... Όχι, να κάνεις τώρα ένα καλό κλαδευτήρι, είναι αυτό που μου λείπει αυτή τη στιγμή. Μα δεν είναι θέμα κλαδευτηριού, είναι θέμα λογικής. Σε έπιασε τρέλα τώρα, εσύ δεν έχεις τι να κάνεις. Και δύο μέρες έκοβες, παρά λίγο να καθαρίσεις όλη την Πάτρα, σιγά. Πάντως, φαντάζομαι, με μέτρο. Φαντάζομαι ότι ο σύντροφος της Αθηναίδας, όταν τελειώσει η καραντίνα, δεν περιμένω τώρα εγώ να τελειώσει η καραντίνα, θα δεις. Θα φύγω και θα σε αφήσω, γιατί όταν βάζεις τον έρημο τον άνθρωπο χωρίς να υπάρχουν δουλειές μέσα στο σπίτι, να πάει να κάνει αγκαρίες, γιατί άλλο να σου χαλάσει, ρε παιδί μου, η λάμπα και να του πεις αγάπη μου, βοήθησε με λίγο να την ξεβιδώσουμε, γιατί δεν φτάνω, είμαι κοντή. Και άλλο να βάζεις τον άνθρωπο από την ξεκούραση να πρέπει να κάνει κάτι, γιατί κάνεις εσύ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι ήρθε η στιγμή να κάνουν και αυτοί κάτι. Αυτό είπε. Το είπε με έναν πιο έντονο τρόπο. Εγώ θα πω απλά ότι η Αθηναής προφανώς και έκανε χιούμορ ως συνήθως, διότι δεν υπάρχει άντρας ο οποίος να περιμένει να μπει καραντίνα για να φτιάξει τις δουλειές. Αυτές και γιατί έχεις κατεβάσει ατάκα, το τόνο της φωνής. Ατάκα και επιτόπου με το που χαλάνε. Για πες. Αν περιμέναμε έτσι... Κάτσε, περίμενε. Όταν έτρεχες που είχες θέατρα, αυτό που θα προλάβεις και εσύ ανέβαινε επιτόπου. Ξέρεις πώς έχει αλλάξει όταν λέει η Κατερίνα. Τι, πόσα? Χίλιες λάμπες έχει αλλάξει και δεν έχει χαμπάρι. Εμένα που με βλέπεις, 3.000 λάμπες. Την καρεκλίτσα. Κάνουν στα χέρια από τις λάμπες. 3 λάμπες.
Ούτε μία. Αλλά συμφώνια και τέτοια πράγματα, πραγματικά. Δηλαδή, κύριε, δεν περιμένουμε να μείνουμε μέσα για να τα κάνουμε. Αυτά τα κάνουμε επί τόπου με το που χαλάνε. Και τα κάνουμε και σε φίλους. Όχι παλιά, όχι τώρα. Τώρα πια δεν πάμε σε ξένα σπίτια. Αλλά παλιά μας έλεγε. Πήγαινες καλά συμφώνια. Αμέ. Μάθε τέχνη και άσχη την έξι. Και άμα πεινάς, πιάστηνε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο νούμερο 9, γιατί φαντάζομαι έχετε τόσους εξόδους να κάνετε αυτές τις μέρες. Hashtag not. Φαντάζομαι θα βγείτε να πετάξετε τα σκουπίδια, θα πάτε μέχρι το σούπερ μάρκετ, οριακά μέχρι το μπαλκόνι σας. Οπότε πρέπει να είστε κάπως περιποιημένες. Γιατί αν πάτε κάτω να πετάξετε σκουπίδια και έρθει ο γείτονας, ο ωραίος, δύο μέτρα ψηλός, πώς θα σε δει με την πιτζάμα? Όχι βέβαια. Το Shopping Star είναι εδώ και σου δίνει λύσεις για κάθε περίσταση. Απόλαυσέ το στο νούμερο 9. Θα λατρέψετε και το θέμα αυτής της εβδομάδας, το οποίο είναι πρώτο τραπέζι πίστα, κορίτσια. Πω από το θέμα μου. Το θέμα μου. Να πεθάνω. Χαμός. Βάζει πίστα, Οικονομόπουλο. Επειδή τραγουδούσα σε μαγαζιά. Το κατάλαβα. Έχω άποψη για τα νυχτερινά αντισύματα, ειδικά για πίστες, και έβλεπα και κόσμο. Όταν δούλευα, ξέρω να ξεχωρίζω ποια ρούχα είναι για πίστα και ποια άπιστα. Όχι. Κούλουμα στη Μύκονο. Μύκονο! Δημιουργήστε ένα στυλάτο μοντέρνο look. Δεν έχω καθόλου άγχος. Θα βγω στην πασαρέλα και θα καταπλήξω. Κορίτσια, πάμε Μύκονο. Νύχτες στη Μύκονο με την πασέρνο μαζί. Νύχτες για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Σ' αυτό το πρώτο ραντεβού μας. Το θέμα σας είναι δημιουργική με Ζιβάγκο το βράδυ. Γεια σου, Αλίνα μου. Είμαι έτοιμη για πασαρέλα. Δεν έχω καθόλου άγχος. Μόλις βγω, θα αναστήσω τους νεκρούς. Καλείστε να γίνετε τηλεπαρουσιάστριες. Με αυτό το σύνολο, ίσως κάτι σε πρωινό προς μεσημεριανό. Τι εκπομπή θα παρουσίαζες? Στις Μενεγάκη, ας πούμε. Στις Καραβάτου. Α, βλέπω. Κάτι τέτοιο. Για Καραβάτου. Έχω να σας αναθέσω μια ιδιαίτερη αποστολή. Κόμψη στην παρέλαση. Α, επιστράτευση. Τη λατρεύω τη τηλεόραση. Από μικρή είχα ένα όνειρο να ασχοληθώ με τη τηλεόραση. Μακάρι να είναι τώρα το σωστό timing να ασχοληθώ με τη τηλεόραση που τόσο λατρεύω. Και είχα όνειρο από μικρή να το κάνω. Και να ασχοληθείτε με τη τηλεόραση. Βεβαίως, γιατί όχι. Ένα χειροκρότημα για όλες αυτές τις κυρίες. Που έχουν άγνοια κινδύνου και θέλουν να ασχοληθούν με την τηλεόραση, θα πω εγώ. Γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά, θέλω να σας πω, κυρίες μου, και δεν έχει να κάνει μόνο με μια πολύ ωραία παρουσίαση και με ένα πολύ ωραίο ντύσιμο, να το ξέρετε. Αλλά όχι για όλες τις θέσεις. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να τα πω αυτά, όταν έχουμε, κυρίες και κύριοι, την μία και μοναδική Βίκυ Καγιά! Καλημέρα, κορίτσι μας! Καλημέρα! Καλημέρα, Βικάκη! Μένεις σπίτι, έτσι? Μένουμε σπίτι. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Ξέρω ότι και εσείς είστε καλά. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Επίσης. Καταρχάς, να ξεκινήσω με ένα πολύ θετικό μήνυμα για εσάς, για όλους που είσαστε ακόμα στα πόστα σας και μας κάνετε να χαιρόμαστε και μας δίνετε ενημέρωση και να ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι και τα φαρμακεία. Και θέλω να σας πω και προσωπικά, αλλά και από την οικογένειά μας και από όλους τους φίλους και όλη την Ελλάδα, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Που είσαστε εκεί, ακλόνητοι, γελαστοί, με όλη σας την αισιοδοξία και την καλή ενέργεια και πραγματικά συγκινούμε που το λέω για όλους τους γιατρούς, για όλους τους νοσοκόμους, για όλα τα φαρμακεία, για όλα τα μαγαζιά, για όλο τον κόσμο που είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα σε αυτούς φυσικά σας είστε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Νομίζω ότι όλοι από τη στιγμή που μπορούμε είναι καλό να συνεχίζουμε και ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει αυτό που μπορεί για το σύνολο. Έτσι. Έχετε δει και εμείς δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, να είμαστε παρέα τα μεσημέρι γιατί κλείσαν τα μαγαζιά. Και οι πρωταγωνίστριές μας δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν. Ναι, αλλά όμως υπάρχει Shopping Star το οποίο είναι ζωντανό και καθημερινό, διότι με την έννοια σπαρταράει. Έχετε κάνει γυρίσματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Είμαστε 5 εβδομάδες μπροστά. Οι τηλεθεατές που μας αγαπάνε πολύ θα βλέπουν νέα επεισόδια. Έχουμε και κομψή στην παρέλαση, όπως ακούσατε. Βέβαια. Βεβαίως. Κομψή στην παρέλαση.
Να σου πω, αυτό ισχύει πάντα, γιατί και εγώ έχω σκεφτεί, πάω με τα παιδιά μου στην παρέλαση, τι να φορέσω. Δεν είναι έτσι. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Πλέον πιτζάμα. Εντάξει, ωραία. Φέτος είναι πιο εύκολο. Έστω ότι πας στην παρέλαση μαζί με τα παιδιά. Τέλειο. Φέτος μακάρι να γίνει παρέλαση, το εύχομαι. Να είμαστε πάντα υγιείς και καλά και να κρατάμε αποστάσεις, σαν και το αμφιβάλλω. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις μαμάδες, αφορά όλες τις γυναίκες που πηγαίνουν για κάποιο βαφτιστήρι, για κάποιο ανιψάκι, για κάποιο γιο, για κάποια κόρη. Γιατί όχι. Και Βίκη μας. Ναι, συγγνώμη, να είσαι συγγνώμη από την κυρία Βίκη Καγιά. Ξαναβγαίνει στον αέρα και πάλι μου βάλα. Μου είπε κυρία Βίκη Καγιά. Ωραία, από τη Βίκη μας. Θες να μου κάψει το κεφαλικό μου κίτρινο. Βίκη. Τι, ότι είναι άβαστη, γιατί πότε με έχετε δει βαμμένη εκτός δουλειάς. Όχι, όχι, δεν το είπε από σεβασμό. Ξαναβγήκαμε αέρα και πάλι μου έχουν βάλει. Σακάκι με στάμπα. Δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Σακάκι με στάμπα. Σήμερα από την Καγιά. Η γυναίκα το έχει πει. Κοίταξε να δει, εσένα η στάμπα σου πάει. Κάνει στήλες. Γιατί είσαι δυναμικός, έχεις όρους τετράγωνους ώμους. Έχεις αυτό το φυσικ το λίγο πιο μοντέρνο, σταμάτα το λίγο πρωί, πιο πρωί. Διαφορετικό. Πήρες το δεκάρι μου. Φοράς τη στάμπα, αγάπη μου, δεν σε φοράει. Α, έτσι, έτσι, έτσι. Τέτοια να του λες τώρα και ποιος το μαζεύει, για όνομα Θεού. Βίκη μας καλή, αγαπημένη, πώς περνάς, πες μας λιγάκι πώς είναι η καθημερινότητά σου μέσα στο σπίτι. Κοίταξε να δεις, μαγειρεύουμε πάρα πολύ, όλοι μαζί. Παίζουμε πάρα πολύ, προσπαθούμε να κάνουμε και τα μαθήματα από το σπίτι, που αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Εντάξει, κάπως γίνεται. Δεν σας κρύβω ότι εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη και ήμουν από την πρώτη στιγμή. Γιατί μίλαγα πάντα με τις φίλες μου από την Αμερική, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, που δεν περνάνε και λίγα. Οπότε με το πρώτο κρούσμα κράτησα τη μικρή στο σπίτι. Μάλιστα. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και αυτό το δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν είμαστε και 100% σίγουροι πώς και τι. Οπότε κράτησα τα παιδιά στο σπίτι, άρα είναι καραντίνα ήδη ένα μήνα. Είμαι πολύ της λογικής να πλέουμε τα χέρια μας συχνά, να προσέχουμε τους γύρω μας. Γιατί εντάξει, εμείς αν αρρωστήσουμε δεν θα πάθουμε κάτι σοβαρό, αλλά οι γύρω μας μπορούν να πάθουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι είναι, έτσι είναι πάνω σου. Έτσι είναι όπως το λες και είναι και τεράστια η αλυσίδα των ανθρώπων που μπορούμε να επηρεάσουμε, ειδικά άνθρωποι που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και που συναναστρεφόμαστε ίσως με έναν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από ότι κάποιος άλλος στην καθημερινότητα. Και χιλιόμαστε και αγκαλιαζόμαστε. Γιατί είμαστε καλλιτέχνες. Τώρα πια όχι, να ξέρεις. Παλιά. Αυτό last year. Τώρα πια είμαστε τίποτα. Στα δύο μέτρα και λέμε γεια, τι γίνεται, όλα καλά. Κάνουμε έτσι το χεράκι και τελείωσε η ιστορία. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί αυτό μας ακολουθεί για πάρα πολύ καιρό μετά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να βλέπουμε και την πίτα μισογεμάτη. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ακολουθήσει τις οδηγίες, έχουν πάρα πολλοί προσπαθήσει, είναι όλοι πάρα πολύ δεκτικοί με τα νέα μέτρα. Δεν θέλω να βλέπουμε μόνο το μπουκάλι μισοάδιο για κάποιους που είναι ανέκτηνοι. Έτσι όπως το λες. Και δεν προσέχουν, γιατί περισσότεροι έχουν κάνει πάρα πολλά. Και μέσα από τα social media. Βεβαίως, βεβαίως. Και την προσωπική του στάση ζωής. Και οφείλουμε να τα βλέπουμε Φράβο τα μας. Πράγματα αισιόδοξα και οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και τις πάρα πολύ καλές ενέργειες και έγκυρα και γρήγορα έτσι. Που έχουν συμβεί, όντως. Οπότε έτσι θα συνεχίσουμε, αγαπημένοι μας. Συνεχίσουμε και ο Θεός μαζί μας. Πίστη, αγάπη και εύχομαι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει να δημιουργήσει μια εφορία στον κόσμο από την άποψη ότι ήρθαμε πιο κοντά, λέμε τα συναισθήματά μας πια, μιλάμε παραπάνω, είμαστε πιο ευγενείς. Μια συνοχή και έχουμε μια άλλη άποψη για τη ζωή. Μακάρι. Μακάρι, θα δείξει. Δεν σε βλέπω και πολύ αισιόδοξο, Κρατέρα, γιατί. Όχι, όχι, είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά είμαι και ρεαλιστής. Δηλαδή, είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί ξέρω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ικανοί για τα καλύτερα, αλλά ναι. Είμαστε και ικανοί για όχι τα καλύτερα. Εντάξει, και λίγο θέλω πιο ρομαντικά, να... ίσως να δούμε σήμερα θέλω το πρωί, ελπίζω, δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά, όπως είπε και ο Σερβετάς, κάνοντας πολύ ωραίο χιούμορ, ότι θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη και θα την κερδίσουμε αλλάζοντας λίγο και την παιδεία μας. Mm-hmm. Με μια συνοχή και με μια αλληλεγγύη, όπως είπες και εσύ. Και όπως έχει πει και ο D.H. Lawrence το 1928, δεν σταματούμε να ζούμε επειδή έχουν πέσει κάποιοι ουρανοί. Έτσι. Όσοι είχαν ουρανοί. Σας αγαπάμε. Τα λοιπόν, Shopping Star βεβαίως πάντα, τα μεσημέρια εδώ πέρα στο Star. Εννοείται, το οποίο συνεχίζεται δυναμικά γιατί όπως είπαμε δυναμικά, θα ξεκινήσουμε και το GNTM με το καλό. Ακριβώς, ακριβώς. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, θα φύγει η προσοχή. Χαμός. Εννοείται, αλλά μέχρι τότε να πούμε και να επαναλάβουμε μάλλον καλύτερα ότι έχουν γίνει ήδη τα γυρίσματα και γι' αυτό θα έχουν οι τηλεθεατές μας την ευκαιρία να βλέπουν πρωτότυπο υλικό του Shopping Star ακριβώς. Κάθε μεσημέρι. Ακριβώς.
Έγινε. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα βλέπουν πρωτότυπο υλικό. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολλά να είστε καλά και εγώ σας αγαπώ. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ. Ευτυχώς δεν πετάχτηκαν παιδιά από πίσω, είστε πολύ τυχεροί. Εγώ να σου πω μια Μπιάνκα την ήθελα τώρα, αλλά εντάξει. Κοίτα, στο παρατσάκι, την κρατάρε με νύχια και με δόντια έξω από την πόρτα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλη την οικογένεια. Φιλιά, να σας αγαπώ, παιδιά. Ήτανε δυνατόν τώρα να μην έχει, ας πούμε, γιατί δεν έχουμε και παραγωγές, ας πούμε. Ήθελα, έτσι επειδή βλέπω και τον Νίκο τον Βλάχο απέναντί μου, στοϊκό, παρόν εδώ πέρα. Δεν πειράζει, μην πω να τον δείξουμε, τον έχουμε όμως, τον ξέρουμε, τον έχουμε δείξει. Ιδέα, άλλο, είναι αυτό το αγόρι, είναι αυτό το αγόρι που είχε τη γιορτή του και τα γενέθλιά του και που είχε γεμίσει το πλατό. Γλυκά. Θέλω να πω, άλλο θέλω να πω τώρα, εντάξει. Μην κοιτάμε στον Νίκο τώρα. Ήθελα να πω για την Green Pixel, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, την παραγωγή μας. Για το Star Mars, που έχει τόσο μεγάλα αποθέματα και μπορεί να έχει ζωντανό πρόγραμμα. Χρονίματα, παιδιά. Διότι όσο γνωστό να δεν πενέψει στο σπίτι σου, τι θα κάνει. Θα πέσει να σε πλακώσει. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Για το πόσο έχει ανέβει η σεξουαλική ζωή του Έλληνα, δεν θα κάνουμε κανένα ρεπορτάζ. Μόνο η δική σου σεξουαλική ζωή έχει ανέβει. Είναι κλεισμένη. Άκουσε το παιδάκι, τι λέει, τι θα γίνει. Άσε μα, ρε Στέφανε, συγκρατήσου και λίγο με την τεστοστερόνη. Πάτρα του, λέει. Είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βεβαίως βλέπετε και κρατώντας βεβαίως όπως πάντα, όπως και χθες, όπως και κάθε μέρα από εδώ και πέρα, αποστάσεις. Τις αποστάσεις ασφαλείας όσο οφείλουμε με όλους τους 1/3 συνεργάτες μας πια από εδώ και πέρα. Ναι, αλλά δες, βεβαίως, εδώ δυνατά. Πάντα και με πάρα πολύ χαρά θα συνεχίσουμε την αντίστοιχη μας μέτρηση για να πάμε ευθύς αμέσως που λέτε. Έφτασε η ώρα για Μάστασε! Βεβαίως! Να στείλουμε την αγάπη μας, εδώ τα φιλιά μας. Τώρα, εδώ σε θέλω. Στον Γρηγοριάν μας, Γιώργο μου. Και μας στη Μαριλού μας. Βεβαίως και στη Μαριλού, εννοείται, απλά λέω για τον Γρηγοριάν, γιατί ήρθε η ώρα για Masterchef. Λοιπόν, με έχει μπριφάρει από χθες το βράδυ ο Γιώργος, αλλά αυτό που έγινε στο επεισόδιο, παιδιά, χθες το βράδυ δεν υπήρχε. Λοιπόν, ο Διονύσης μας, ο πρώτος αρχηγός, επιλέγει την Κατερίνα μας. Βεβαίως, όχι μόνο την επιλέγει όμως, δίνει και την ασυλία, θα δούμε γιατί. Και το τρίκ των κρυπτών. Φρόντισαν να τα φέρουν όλα τούμπα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Την αμύτησαν το περιβάλλον εκεί χθες. Αυτό ήταν. Μαχαιριά στην καρδιά. Και έχουμε επίσης και μία παίχτρια, θα το πω βέβαια, το είχατε δει προφανώς περισσότερο. Μία παίχτρια που την κατηγορούν ότι είναι ουσιαστικά η ερασιτέχνη της κουζίνας. Θα δούμε γιατί. Αλλά και ποια είναι αυτή που έκανε το κονέ, η κουμπάρα, μεταξύ της Μαρίας μας και του Μπέλου μας. Βέβαια, έχουμε και την κουμπάρα και το κονέ και πώς έγινε όλο αυτό. Κουτσομπολάκι ωραίο, στο νούμερο 6. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μοιραστείτε σε δύο ομάδες. Ο Διονύσης, ως νικητής του τελευταίου τεστ δημιουργικότητας, είναι ο πρώτος αρχηγός της μίας ομάδας, με το εξτρά πλεονέκτημα να έχει ασυλία στην περίπτωση που η ομάδα του χάσει. Θέλουμε να μας πεις αν θέλεις ο αντίπαλος αρχηγός να έχει το ίδιο ακριβώς πλεονέκτημα με εσένα. Δηλαδή, στην περίπτωση που χάσει η αντίπαλη ομάδα, να έχει και αυτός ασυλία, όπως ακριβώς εσύ. Να επιλέξω αρχηγό και να του δώσω την ασυλία. Αντίπαλος αρχηγός. Κοίταξτε, εγώ έχω σκεφτεί ότι η μόνη αματέρ εδώ είμαστε η Κατερίνα και εγώ. Οπότε θα πάρω την Κατερίνα. Δεν θέλω να του δώσω χρέος. Και ένα βλέμμα του, μια αγκαλιά που με πήρε, για μένα ήδη είχε ξεχρεώσει. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα ήθελα να κάνω ασυλία. Είμαι αυτός που κέρδισα το τεστ δημιουργικότητας, κρατάω την ασυλία και εσύ, άμα θες, πήγαινε τάκο. Διονύση, ήρθε η ώρα να διαλέξεις τον πρώτο σου παίχτη.
Το Σταυρί. Κατερινιό, η δική σου σειρά. Εγώ θα διαλέξω τον Μπέλο. Η πρώτη μου επιλογή είναι ο Μπέλος, γιατί τον εμπιστεύομαι και ξέρω ότι δεν θα με σαμποτάρει. Το προφεσόρ, Ηλίας. Πάλι καλά που με διάλεξε ο Διονύσης. Το περίμενα ότι θα με διαλέξει. Επειδή δεν θέλω να στεναχωρηθεί το μαράκι, θέλω να είναι στην ομάδα μου. Μαρία, λοιπόν, στην ομάδα της Κατερίνας. Όλη μέρα έχουν καλή χημεία. Μαγειρεύουν όλη μέρα. Όλη μέρα μαγειρεύουν. Ρωτήστε την κυρία Ντέμη. Πρέπει να σας πω κάτι που σας το έχω κρύψει καιρό. Το ζευγάρι της χρονιάς εγώ το δημιούργησα. Εγώ τους... ναι, μας είχαν ζαλίσει. Ο Μπέλος ήθελε, η Μαρία δεν ήθελε. Τους έπιασε ένα βράδυ και τους είπα, ακούστε παιδιά, μπλα 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 μπλα. Και μετά με πιάσει η Μαρία την επόμενη μέρα και μου λέει, αχ βρε Ντέμη, τι μου έκανες. Προχωράμε, Διονύση. Θα πάρω τον Κατάνα. Κατερίνα. Θα πάρω τον Βαρθαλίτη. Σταύρο, στην ομάδα της Κατερίνας. Χαίρομαι που θα είμαι με την Κατερίνα. Ξέρω ότι θα συνεργαστώ καλύτερα από την ομάδα που έχει αρχίσει να σχηματίζεται από την πλέον ομάδα. Παρ' όλα αυτά, είχα πει ότι θα ήθελα να σπάσουμε τις ομάδες και εγώ και όλοι ο παλιός κορμός αυτής της ομάδας. Και δεν βλέπω να πηγαίνει προς το καλό αυτό. Βλέπω να πηγαίνει προς τον ίδιο δρόμο. Ο πέμπτος της μπλε ομάδας, ποιος είναι? Θα πάρω την Ντέμη, το μασκότ. Κατερίνα, το δικό σου γούρι. Είναι ο Ηρακλής, ξεκάθαρα. Διονύση. Ήταν να τον αφήσω τελευταίο τον Γιώργο, αλλά θα τον πάρω τώρα γιατί τον έχω ανάγκη. Ο λόγος λοιπόν που ο πρόιος περίμενε να με επιλέξει τελευταίο είναι γιατί με το που μίλησε με την Κατερίνα ότι θα είναι η αρχηγός, η Κατερίνα είπε ότι μόνο σαν όρο θα ήθελε εμένα να μην με επιλέξει στην ομάδα της. Αλλά σίγουρα εάν θα ήμουν στην ομάδα της Κατερίνας θα καταλάβαινε ότι είμαι ένα άτομο που πάντα προσπαθώ να πάρω την νίκη, οπότε θα ήταν και αυτή σε μια ευνοϊκή θέση. Δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας του. Δεν λέω ότι δεν τον γουστάρω μαγειρικά. Έχει διαφορά. Δεν μου αρέσει, είναι υποχθόνιος. Άλλωστε, κάποια στιγμή στο σπίτι μου υπέδειξε και την πόρτα. Αυτοί που καίγονται να μας βγάλουν γρήγορα από το παιχνίδι είναι αυτοί που είναι και φτωχοί στο μυαλό. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα της τράπουλας και η Κατερίνα διαλέγει τον. Τον Τζον. Ο Κωστής θα είναι ο μεγάλος μου οδηγός στο ταξίδι στον κόσμο σαν φανατροφία. Και πρέπει να είναι μαζί μου πάντα. Γι' αυτό συνεχίζει και είναι μαζί μου. Και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο 7ος της κόκκινης ομάδας. Α, ο Δημοσθένης. Δημοσθένη. Επειδή λοιπόν και εμάς μας αρέσει να ανακατεύουμε λίγο την τράπουλα, πάμε να την ανακατέψουμε λίγο ακόμα. Και Διονύσης, Κατερίνα, αλλάζετε θέσεις, αλλάζετε ποδιές. Δώρο Θεού ήταν αυτό. Την περίμενα αυτή τη στιγμή. Την περίμενα αυτή τη στιγμή. Ο εφιάλτης σου έγινε πραγματικότητα, Κατερίνα. Δικός μου δεν θα είναι. Λοιπόν, ο Διονύσης είχε προετοιμάσει την ομάδα του από το σπίτι. Είπαμε, θα λέμε αλήθειες εδώ, έτσι. Δεν ξέρω τι είπε ο Διονύσης, πάντως εγώ θα πω την αλήθεια. Και χτες το βράδυ στην κουζίνα, κάνανε τα μαγειρέματά τους εκεί. Θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε τ' άλλο. Και εγώ είχα καθίσει και γελούσα. Λοιπόν, όλη η μπλε ομάδα με τρέμει. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναπαίξουμε λούπα το βίντεο και να μην πούμε τίποτα απολύτως. Όχι ότι δεν έχουμε να πούμε, έχουμε πάρα πολλά. Αλλά είναι τόσο απολαυστική με έναν ή και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους η Κατερίνα. Δηλαδή, μπορεί να τη βλέπεις πραγματικά συνέχεια και συνέχεια και να βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Και οι άλλοι, βέβαια. Να θορυβήσει, να φοβάσαι, να πηγαίνει. Μακριά από εμάς και όλα καλά. Ναι, στον τρόπο που σχολιάζει, λέω βέβαια. Εγώ νομίζω ότι η Κατερίνα είναι αυτή που πρέπει να φοβάται, γιατί πάρα πολύ καλά έκανε ο Διονύσης και την επέλεξε ως αρχηγό της απέναντις ομάδας. Έπαιξε ξεκάθαρα με στρατηγική, γιατί σου λέει η Κατερίνα είναι ίσως, είναι amateur, το είπε και ο ίδιος. Είναι amateur. Είναι ερασιτέχνης. Οπότε τι σου λέει, θα την βάλω απέναντι σαν αρχηγό και είναι η εύκολη λύση για να την πετάξει έξω. Γιατί αν θυμόμαστε όλοι, όπως θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Η βιβλία διαβάζει. Συγγνώμη, γιατί η Κατερίνα ήταν αυτή που σε όλες τις ομάδες πάντα είτε καθάριζε καρότα, είτε βοηθούσε. Ήταν σαν παίχτης πασπαρτού. Δεν είχε κάποιο ρόλο, ας πούμε, στα σε έδωσε και ασυλία, κορίτσι μου, καλό όμως. Στην αρχή του επεισοδίου και βλέπουμε τώρα ότι. Γιατί καθάριζε, ρε Στεφάνε, καρότα. Πάει και βοηθάει τους άλλους σαν παίχτης πασπαρτού. Ουσιαστικά δεν είχε ένα κύριο λόγο ποτέ μέσα στην κουζίνα. Συγγνώμη, είχε. Για να φύγει, κατάλαβα. Αλήθεια, εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο. Τρίλερ διαβάζει.
μεταφράσει όλο αυτό που είδε. Ναι. Δηλαδή είναι πόσοι το είδαμε όλοι οι υπόλοιποι. Βλέπω και δράκους καμιά φορά. Το αντίθετο ακριβώς. Ναι. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι η Κατερίνα με τον Διονύση έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και γι' αυτό άλλωστε ο Διονύσης την επέλεξε για αρχηγό για να την τιμήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά της έδωσε και την ασυλία. Ακριβώς. Οπότε ήταν ανετή, λέει η Κατερίνα. Όχι μόνο να την τιμήσει. Αν θέλεις, για να έρθουν ένα χ για το λόγο που του είχε δώσει την χρυσή την κάρτα. Ασυλία. Εντάξει, προσέξτε να δεις τι γίνεται. Σου λέει ξεκάθαρα, Τζορτζιά μου, διαβάζει το Harry Potter 10 προφανώς, γιατί εδώ λέει ξεκάθαρα, κοίτα να δεις, είμαστε οι δύο ερασιτέχνες. Ναι. Είμαστε οι δύο λιγότερο επαγγελματίες με τις λιγότερες εργατόρες πάσης στην κουζίνα. Οπότε, να είμαστε ίσοι. Έλα εδώ και προσέξτε. Θα μπορούσε να μην δώσει η Τζορτζιά μου την ασυλία. Δεν τη βγάζει και στον τάκο, γιατί την αγαπά, γιατί τη θέλει μέσα. Πιστεύεις. Άρα λοιπόν. Τον τελείωσε το βιβλίο, το διάβασε όλο μέχρι τέλους. Στα αλήθεια, εξισώνεις, ας πούμε, στα αλήθεια τον Διονύση με την Κατερίνα όσον αφορά το μαγειρικό κομμάτι. Με βάση τους υπόλοιπους που είναι μέσα. Είναι αντίστοιχος του Σταυρί. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο, είναι πάρα πολύ καλός. Με τις ώρες που είναι τώρα κουζίνας. Και η Κατερίνα ο Διονύσης. Κοίτα, σου λέει αυτό το αυτοκίνητο πόσα χιλιόμετρα, έχει 10.000. Αυτό 10.000. Ορίστε, πάμε με τα δύο αυτοκίνητα. Καλά το πάμε. Έλα λίγο να μιλήσουμε, λίγο να σου εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος είναι ότι. Ο Διονύσης, για τον εαυτό του, και η Κατερίνα δεν είναι επαγγελματίες μάγειρες. Αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, και γι' αυτό είναι και απέναντι. Ωραία μέχρι εδώ. Συμφωνώ. Συμφωνείς μέχρι εδώ. Συμφωνίζουμε. Πολύ ωραία. Επιπροσθέτως, της δίνει και την ασυλία. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση. Τι έγινε? Τίποτα. Έκανε ίσως ο Λάμπης ο Βακιάρος. Να πω κάτι άλλο, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι σαφές πια. Εντάξει, το κατάλαβα. Όχι για την Τζόρτζια, γι' αυτό το λέω, το ξαναείπα. Εγώ τον Διονύση τον αγαπώ, έχω ταχθεί υπέρ του από την αρχή που εμφανίστηκε στο παιχνίδι της και αλλιώς τον ξέρω, τον αγαπώ. Αυτό που με ξάφνιασε πάρα πολύ ήταν αυτό το τελευταίο κόλπο που κάναν οι κριτές. Ωραία, τώρα αλλάξτε. Και πηγαίνετε ο ένας αρχηγός στη μία ομάδα και ο άλλος στην άλλη ομάδα. Αυτό ήταν, πρέπει να ήταν λίγο σοκαριστικό. Νομίζω ότι ούτε ο Διονύσης πέταξε από τη χαρά του εκείνη την ώρα. Δηλαδή τον είδα λίγο που. Όχι, δεν πέταξε. Δεν πέταξε. Έκατσε λίγο. Γιατί είπε η Κατερίνα, ότι εγώ θα πω την αλήθεια. Ο Διονύσης είπε, αν το παρακολουθήσατε που το παρακολουθήσατε, ότι η μόνη ουσιαστικά συνδιαλλαγή που έχει γίνει με την Κατερίνα είναι ότι θα τη βάλει αρχηγό και επιπροσθέτως δεν θα πάρει τον Γιώργο. Το υπόλοιπο που είπε η Κατερίνα ήταν πολύ σαφές, ότι ο Διονύσης με όλους τους υπόλοιπους είχε. Κρυφό meeting. Δεν είχε. Φανερό meeting. Ναι, κρυφό. Ωραία. Όχι κρυφό meeting, μιλούσαν για το τι πρόκειται να κάνουν και πώς. Άρα προφανώς συνέβη αυτό που λέει. Ας πούμε τότε τα πιο ευχάριστα, λίγο έτσι, τα πιο απλά, ας πούμε. Που η Ντέμι μας να είναι. Τα κουφέτα. Το κορίτσι μας, η Ντέμι μας, έφερε κοντά την Μαρία και τον Μπέλο. Τον Μπέλο και τη Μαρία. Και έτσι έχουμε, όπως είπε και η Ντέμι, το ζευγάρι της χρονιάς. Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω, κοίτα να δεις, με βάση αυτά που είπε η Ντέμι, και όχι με αυτά που πιστεύω εγώ, ότι αυτά τα δύο παιδιά πραγματικά υπήρχε μία έλξη και ένας έρωτας. Τους ξεκλείδωσε η Ντέμι και τους έφερε πιο κοντά. Γιατί κρατάω αυτό που λέει η Ντέμι, ότι η Μαρία την επομένη. Τι συνέβη την προηγούμενη μέρα, δεν μας προσδιορίσε. Της είπε ότι τι ωραία. Που μας έφερες κοντά. Δεν το είπε. Και όλα ωραία. Όλοι βλέπετε άλλο επεισόδιο. Βλέπω μόνο μου ένα άλλο. Δεν θέλω μοταμό, αλλά αυτό δεν είπε. Ότι ευχαρίστησε η Μαρία. Η Ντέμι είπε. Η Μαρία είπε στην Ντέμι. Τι ήταν αυτό που μου έκανες, Ντέμι. Ναι, με ωραία, με θετικά. Εγώ πιστεύω ότι. Τι ωραία. Είναι από αυτό που θέλεις να το πεις ότι χαίρεσαι, αλλά απ' την άλλη δεν θες και να χαρείς έτσι. Και λέτε, γιατί μου το έκανες αυτό. Κατάλαβε. Μπράβο. Λίγο έτσι. Ήταν λίγο έτσι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση. Τι τους είπε η Ντέμι, δηλαδή. Έλαντε. Πάμε να συνεχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση, να πάμε στο νούμερο 5. Και μετά από το τρικάκι που έκαναν οι κριτές, μπουρλότο στην ομάδα παιδιά της Κατερίνας. Κανονικό μπουρλότο όμως. Όταν λέμε μπουρλότο, μιλάμε για κανονικό μπουρλότο. Λοιπόν, έχουμε παίχτη σαλιγκάρι. Παίχτη σαλιγκάρι, αργό σε σαλιγκάρι. Θα δείτε ακριβώς πώς τη χαρακτηρίζουν και γιατί. Και έχουμε και επίσης κάποια αγοράκια. Που είναι τσουτσέκια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδιά, σας λέω μπουρλότο. Δεν τα λέει ο Στέφανος πάντως. Στην κόκκινη ομάδα, λοιπόν, θέλει να το ζήσουμε. Πάρτε καφεδίνο στα χεράκια, μπουρλότο. Το κοτόπουλο είπαμε να το κάνουμε κεμπάπ. Έχουμε αρνί και θα κάνουμε κεμπάπ το κοτόπουλο. Ναι. Okay. Προσπάθησε ένα αρκετά άτομα στο συμβούλιο να με καπελώσουν. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ που θα μαγειρέψουμε την Κατερίνα. Θα έχει πολύ άγχος,
και θέλω να είμαι εκεί να δείξω ότι με εμένα στην ομάδα της θα μπορεί να νιώσει πιο άνετη για πολλούς λόγους. Τζον, γλυκά. Μη μου βάζει γλυκά. Θα δουλεύεις μαζί με τον Τζον, γιατί θέλει βοήθεια. Μη μου βάζει γλυκά. Το μαράκι με τον Τζον, να είμαστε λίγο μακριά, μπας και δουλέψεις πιο γρήγορα, να μην της αποσπώ την προσοχή. Η Μαρία. Εγώ δεν είμαι μαζί με τον Δημήτρη. Η Μαρία και ο Δημήτρης μαζί. Ναι, δεν θα τους... Για να πετύχει συνταγή, για να πετύχει συνταγή. Έχουν υψώσει λίγο το εγώ τους. Είμαστε super wow, είμαστε τέλειοι, είμαστε αυτό. Okay. Δείξε μου πόσο τέλειος είσαι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε! Καλή επιτυχία! Μ' αρέσει πολύ. Είμαι και κοντά στο σπίτι μου και στο μαγαζί μου. Νιώθω υπέροχα. Το κορίτσι μου είναι δίπλα μου ακριβώς. Είναι δύο δρόμους από μένα. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Αυτά και τα μυρωδικά όταν θα σου πω, να είναι και αυτά έτοιμα. Thank you. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα, σεφ! Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι προσωπικός βοηθός της Κατερίνας. Ακούω τι μου λέει. Κάποια άλλη στιγμή θα είμαι εγώ ο σεφ της ομαδικής. Θέλω να έχω εμπιστοσύνη στον αρχηγό, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν είναι βοηθός με Μαρία. Η Μαρία είναι ένα μέλος της ομάδος. Σύντροφος. Αχ, κρεβατό μουρμούρα θα έχουμε πάλι σήμερα. Δεν θα κοιμηθούμε όλο το βράδυ. Κάπου στην 1,5 ώρα η Ντέμι προσπαθούσε να τελειώσει τα κοψίματα στη χωριά της Σαλάτας. Είναι αργή, πώς να το πούμε. Εγώ είμαι ο Φλάς, αυτή είναι σαλιγκάρι. Δεν έχει η Κατερίνα. Όταν μιλάω, θέλω να πω. Κοίταξε κι εσύ. Δεν θα πρώτο του κοτάψει εγώ. Παιδιά, τι έγινε, τι θέλετε, να βοηθήσω. Όταν μιλάω, θέλω να με ακούνε. Τέλος. Αυτό. Με φωνάζουν στο σπίτι Φράου Χίτλερ. Οπότε. Εγώ είμαι αρχηγός και θα σας ρωτάω και θα απαντάτε. Θέλουν και λίγο βούρδουλα. Δημήτρη, μαγείρευε καλά να βγούμε. Μου υποσχέθηκε σε έξοδο. Ελπίζω να την κρατήσει την υπόσχεσή του σαν άντρας που είναι. Γιατί μετά θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα και αυτό είναι απειλή. Μπόμπα είναι, μπόμπα. Ωραία, να φύγει αυτό ναι. Και να μπει μέσα νερό. Μα έτσι, έτσι, μπράβο. Σβέλτα. Τι είπες, Ιωάννη? Αγχώθηκα, άρχισα να γιατρέμω. Έλα, σου γέμισα το τέτοιο να ζεσταθεί το νεράκι για τους δολμάδους. Να σε καλοπιάσουμε λιγάκι μέσα. Θα έλεγα ότι έχω τσουτσέκια και όχι άντρες. Αρχιγάρα η Κατερίνα. Δεν έχει χώρο, ρε, πουθενά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην έχει χώρο, εσύ. Εδώ, έτσι. Εδώ, έτσι. Ανοίγω το φούρνο και δεν υπάρχει χώρος. Και περιμένω φυσικά με το ταψί να έρθουν να αδειάσουν το φούρνο, να μου κάνουν χώρο. Δεν θα το κάνω εγώ και αυτό. Έχουμε κάνα γαστρονόμο, ρε παιδιά, κατσαρόλα. Κώστα, έχει πίσω, ρε φίλε, πάνε βάρε κόρες. Πήγαινε πλήνα. Ε, ρωτάω τόση ώρα, γιατί δεν μου λέτε γα***ο κερατό. Ε. Αν δεν βρίσκεις κατσαρόλα, πας πίσω στις άπλυτες, παίρνεις μία και την μπλένεις. Όσοι δεν αντέχουν τον Κωστάκη σαν χαρακτήρα, μπορούν να πάνε σε ένα καθρέφτη να κοιτάξουν το πρόσωπό τους τον κατρέπτη και να καταλάβουν γιατί μπορεί να μην αντέχουν τον Κωστάκη. Αν έχουν μάθει να έχουν και 18 σουσεφ δίπλα τους για να βγάλουν 5 Παρασκευές, εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα τους κάνω αυτή τη χάρη. Ακούστε με, σας παρακαλώ, για να μην αρκέψω να φωνάζω. Τι έχεις πάνω. Όλα πράγματα, το λέει, που το πράγμα είναι γραμμένο παστοβέλη. Τι είναι το πράγμα παστοβέλη. Ναι, θα το περάσουμε όλα, και θα μπει, ρε φίλε. Θα το περάσουμε και θα μπει, ρε φίλε. Το περάσει ο Γιώργος και θα μπει. Εντάξει, εγώ είπα σας. Εντάξει, που ζαμε, είχαμε ό,τι θέλετε. Τρα ένα. Τέλος χρόνου. Μπράβο. Μπράβο σας. Αγχώθηκα. Και τώρα αγχώθηκες από τι? Αγχώθηκα. Δηλαδή, αγχώθηκες γιατί. Δε, λογικό. Ρε παιδί μου, εγώ έχω και ένα θέμα τώρα με τον τρόπο. Δεν τα μπέμπω. Με τα λόγια. Από παιδί, εγώ το έχω αυτό το χούι, ναι. Πέστο. Δεν ήταν δεν ωραίο. Μπορώ, εγώ δεν μπορώ τους ανθρώπους που δεν είναι καλότροποι. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που φωνάζουν. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που υιοθετούν χαρακτηρισμούς και ονομασίες που είναι απαράδεκτοι. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται κάτι με. Αναφέρομαι προφανώς στην Κατερίνα. Δεν χρειάζεται κάτι με ούτε βούρδουλα, ούτε Φράου Χίτλερ και τέτοια. Αυτά είναι τώρα. Εμένα με βρίσκουν αντίθετο. Γιατί καταλαβαίνω ότι βεβαίως δεν έχει να κάνει με την πειθαρχία. Προφανώς πειθαρχία, συνέπεια, εργατικότητα, προσοχή κτλ. Προφανώς και χρειάζεται. Όχι μόνο τα μαγειρεύεις, το κάνεις οτιδήποτε στη ζωή σου. Αλλά τώρα όλο αυτό νομίζω ότι μόνο ο Γιώργος το αντιμετώπισε. Με χιούμορ, έτσι. Συμφωνώ. Οι υπόλοιποι που προς τιμήν του, του κιόλας και είπε ότι εγώ θα αποδείξω στην Κατερίνα παρόλα αυτά που ξέρουμε ότι μπορώ και θα είμαι προσωπικός βοηθός και θα τη βγάλω ασπροπρόσωπη. Νομίζω ότι η Κατερίνα
Το παράκανε. Ναι. Δεν ξέρω αν το αισθανόταν ο Γιώργος. Πάντως φέρθηκε πιο έξυπνα από όλους καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα, εγώ πιστεύω ότι είναι ο ορισμός του ανθρώπου που περιμένει να πάρει εξουσία για να τα ισοπεδώσει όλα. Δηλαδή, σιγοβράζει, της έρχεται η στιγμή της και αντί να συμπεριφερθεί όπως πρέπει στα παιδιά. Διάβαζες, τελικά, και να περίμενε, ρε Στέφανε, και να λειτουργήσουν ομαδικά. Θα χρειάζονται βούρδουλα, θα κάνετε ό,τι σας λέω εγώ. Κάτσε λίγο, ρε. Και όχι μόνο αυτό, εμένα μου έδωσε και την αίσθηση ότι ήταν λες και περίμενε να τελειώσει όλο αυτό για να πάει στους δημοσιογράφους και να τα πει. Έπαιζε όλη την ώρα με την κάμερα, περίμενε να δει πώς θα φαινόταν, αν βγαίνει όπως θέλει να βγει. Γελούσε λίγο σατανικά μετά κάποιες φορές. Δεν ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό που γινότανε. Ήθελε να αφήσει την αίσθηση αυτή που μας έδωσε όλους χθες το βράδυ. Ότι είναι η κακιά της παρέας. Ότι δηλαδή, παιδιά, έλειψη Τζόρτζα Γεωργίου τρεις μέρες. Και μετά είδε για πρώτη φορά το MasterChef, που είναι ένας τηλεοπτικός μαγειρικός διαγωνισμός. Και την ενοχλεί κιόλας που η Κατερίνα μιλάει και στην κάμερα και εξηγεί τι γίνεται, όπως γίνεται με όλους τους αρχηγούς. Αυτό προφανώς δεν έχω ξαναδεί το MasterChef. Αυτό είναι η δικιά σου. Πρώτη φορά το βλέπεις. Όλους μας ενόχλησε. Επειδή μου να σου πω κάτι, επειδή είπες στην αρχή ότι σε ενοχλεί όλο αυτό το πράγμα. Όμως αυτό που βλέπουμε στο MasterChef μπροστά στην τηλεόρασή μας, δηλαδή την Κατερίνα που χτυπάει το χέρι και φωνάζει. Δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί δεν κάνω αυτό το επάγγελμα. Στο 80% από τις κουζίνες. Αντεπάλι τώρα. Όχι, δεν είναι αντεπάλι. Περίμενε, βρε. Έλα, μωρέ, Στέφανε. Όταν συμβαίνει στο 80% από τις κουζίνες. Μα κάθε φορά που το ίδιο επιχείρημα έχετε. Ακούστε λίγο. Το ίδιο επιχείρημα λέτε πάντα όταν, όταν κάποιος έχει μία κακή συμπεριφορά ή μία συμπεριφορά που δεν είναι. Δεν είναι πρόταση και αν θες δεν μπορεί να είναι ποτέ πρόταση με τέτοια συμπεριφορά. Και όμως πάντα δίνουμε σαν άλλο. Και όμως κινείται. Τι να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κινείται, κινείται δικαίως και κινείται σωστά. Δεν μπορεί να είναι ποτέ πρόταση από εμάς ότι ναι, βεβαίως. Άμα χρειάζεται. Αμέ, και να τον δίνεις τον άλλον και να τον βρίσεις τον άλλον και βούρδουλα. Όχι. Δεν έβρισε. Δεν είναι. Δεν έβρισε. Ήταν η συμπεριφορά της. Ήταν κακότροπη. Κακότροπη. Ήταν συγκεντρωτική. Άκουσε. Ναι. Άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει με ύφος το αποδέχομαι και μου αρέσει να τον φωνάζουν φράου. Ειλικρινά από μόνο του αυτό. Δεν είναι σωστό. Θα τις κάνουμε δώρο μια ψυχανάλυση. Γι' αυτό είναι πολύ, πολύ κακό πράγμα και για την ίδια και για όσους είναι γύρω. Εγώ καταλαβαίνω. Εγώ, παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Κατερίνα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι ξαφνικά βρίσκεται να ηγείται μια ομάδα που δεν έχει επιλέξει. Βέβαια. Όχι μόνο που δεν έχει επιλέξει. Αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους γενικά δεν θα ήθελα να έχει συνεργαστεί. Αυτό προφανώς σου δημιουργεί και μια ένταση μέσα σου και μια στεναχώρια και ένα κάτι ότι πώς θα τα καταφέρω. Θα πρέπει να υπερβάλλω για να μπορέσω να είμαι από πάνω από όλους αυτούς τους μάγειρες. Να μην μου πάρουν τον αέρα. Το καταλαβαίνω. Ναι. Σας λέω. Εμένα τη κομμότρια. Παιδιά. Που με αναφέραν κομμότρια, μην μου πάρουν τον αέρα. Άρα μπαίνω λίγο πιο επιθετικά. Δηλαδή, ας μπούμε λίγο στα παπούτσια τη. Έχει αποδείξει η Κατερίνα την αξία της, γιατί είναι στο παιχνίδι. Έχει αποδείξει ότι έχει σταθερές, έχει μια σταθερότητα, έχει αρχές και έχει πιστεύω. Δεν χρειάζεται άλλο να το αποδείξει αυτό. Και εγώ νομίζω ότι η Κατερίνα θα μπορούσε, έχοντας την ασυλία ήδη από το Διονύση, να εκμεταλλευτεί αυτό το αβαντάζ. Και να τους αφήσει ελεύθερους να χάσουν. Όχι, όχι. Και να παίξει πιο έξυπνα και με λιγότερο συνέστημα. Εγώ νομίζω ότι τη Κατερίνα εχθές τη ξέφυγε. Εντάξει, έγκωσε και η κοπέλα, αλλά ναι, τη ξέφυγε. Ναι, ναι, ξέφυγε. Γιατί είναι έξυπνη, γιατί είναι καλή και το και έχει αποδείξει. Ήταν και πολύ ικανή. Λοιπόν. Όποιος πια λέει την Κατερίνα, με αυτό να πω μόνο, όποιος πια λέει την Κατερίνα κομμότρια υποτιμητικά. Ο Γιώργος. Είναι πια φάουλ για αυτόν που το λέει. Ακριβώς. Πάντα ήταν, αλλά τώρα πια φαίνεται γιατί έχει χαθεί. Αν ποτέ δεν ήταν επιχείρημα, έχει χαθεί αυτό το πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Διότι κυρίες και κύριοι είναι εκεί. Και μαγειρεύει. Από τότε τελειώσαμε. 14. Λοιπόν, το backstage που έκανε ο Γιώργος μας, δεν προλαβαίνουμε να το δούμε σήμερα, θα το δούμε αύριο. Γιατί έχει μιλήσει με όλα τα παιδιά, το βλέπετε και όλα στα πλάνα. Κουκλάκι, Γρηγοριά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και στη συνέχεια. Θα έχουμε και μπόλικο MasterChef ούτως ή άλλως και άλλους σχολιασμούς. Θα έχουμε και τη Μαριάννα, η οποία εχθές πρόλαβε μόνο για ένα τσακ να βγει στον αέρα. Γιατί λόγω της ειδικής διαμόρφωσης εκπομπής μας δεν προλαβαίνω να μιλήσουμε παραπάνω. Σήμερα θα έχει το χρόνο της. Την περιμένουμε πώς και πώς. Και εμείς τώρα θα βγούμε κατευθείαν, γιατί έχουμε και ένα νούμερο ένα που είναι παιδιά. Δεν έχουμε πει τίποτα. Είναι ένα νούμερο ένα αυτό τώρα. Νούμερο ένα. Εντάξει. Τι εννοείς. Είναι ροκ. Δεν είναι. 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 Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι ρε παιδιά. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε στο νούμερο. Πάμε στο νούμερο. Κατάλαβες το νούμερο ένα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε γιατί δεν.
Ναι, κυρίες και κύριοι, όπου και να πάω, πάλι πάντα εδώ, εδώ κοντά σας, εδώ, εδώ, εδώ μαζί σας, στη Φωλιά των Κούκου, ζωντανά. Λιγότερη, αλλά με περισσότερη διάθεση, με περισσότερο κέφι από ποτέ. Βεβαίως. Όπως και εσείς που μας στέλνετε αυτά τα υπέροχα νέα σας, τα νέα της καραντίνας. Και μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, στέλνοντας μας τα βίντεό σας στα εξής μέρη. Στο mail μας, starkuku@star.gr. Στο Instagram, όπως βλέπετε, starkuku. Και στο Facebook, στη Φωλιά των Κούκου. Ό,τι σκεφτείτε, ό,τι σας έρθει, ό,τι που να παίζετε σε πρωινή εκπομπή, έτσι. Καλά, εντάξει, αυτό μην αρχίσετε να στείλετε. Ναι, τα χέρια. Έχουμε μία σήμανση πολύ συγκεκριμένη, εμείς, συγκεκριμένη, έτσι, το ξέρετε αυτό. Και τα λοιπά. 9 με 12 ώρα το πρωί. Εμείς, βασικά, το θέλουμε σε βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούμε να το παίξουμε και να αναπαραχθεί έτσι με τον τρόπο που του πρέπει και του αξίζει σε αυτήν εδώ την τίμια εκπομπή. Οπότε πάμε γρήγορα. Στο 3 θα πάμε. Έτσι. Μην κοιτάς. Βεβαίως. Πάμε στο 3. Βεβαίως, γιατί κυρία μου, ξέρουμε τι έκανες χθες που έμεινες στο σπίτι, γιατί εσύ μας το έστειλες και βλέπεις αυτόν τον τρόπο. Και στο email και στο Instagram και στο Facebook της εκπομπής. Λοιπόν, τα νέα της καραντίνας, μέρος δεύτερο, με περισσότερο τραγούδι από το πρώτο μέρος. Αχα. Γιατί έχετε πολύ φαντασία και κάποια που είναι στο όριο της σήμανσης, το νούμερο 3. Αμα. Τώρα δεν με φιλάς και τη μάσκα φοράς, λες και είμαι εχθρός σου. Ούτε που μ' ακουμπάς και στα χέρια κρατάς το αντισηπτικό σου. Ποιος είναι αυτός ο κορονοϊός? Εδώ είμαστε με τα νέα της καραντίνας και τα όσα ωραία συμβαίνουν στα social media. Ο Γιώργος Καραδημήτρης απορεί ποιος είναι αυτός ο κορονοϊός στο σουξέ το αντισηπτικό σου. Εγώ του δίνω 12 points, 12 points και ας μην γίνει Eurovision. Ποιος είναι αυτός ο άτιμος ιός? Βάζει τη μάσκα να μέσα μας και έχω θέμα. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Και η οικογένεια της Σοφίας από τα Χανιά που ερμηνεύει το τραγούδι «Πού ξαπλώνεις, πού κοιμάσαι» της Φέης Ρουμπίνη για την εκπομπή μας και για σας. Γιατί το είπαμε. Περιμένουμε τα δικά σας καραντίνο βίντεο στο mail της εκπομπής και στα social media. Τι κάνεις όταν συνειδητοποιείς ότι τα γυμναστήρια θα παραμείνουν κλειστά και εγώ δεν ξέρω μέχρι πότε? Ρίχνεις απορρυπαντικό πιάτων και νερό στο πλακάκι της κουζίνας και κάνεις διάδρομο. Ω, ναι, για να δούμε όμως εσείς οι φίλοι μας οι τηλεθεατές τι μας προτείνετε. Η Νικολέτα από τη Θεσσαλονίκη άρπαξε τον σύντροφό της και τον έστρωσε στη γυμναστική για δύο. Τουλάχιστον να είμαστε fit στην καραντίνα, βρε αδερφέ. Αναρρίχηση σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Στην κουζίνα διάλεξε να κάνει η Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα. Το νου σου, κοπελιά, πρόσεχε το ύψος. Θέλεις να σε μάθω τένις? Έλα μωρό μου, θα περάσουμε καλά. Το Ρολάν Γκαρός μπορεί να πανηγυρίζει για το νέο του αστέρι. Ο Δημήτρης ανακάλυψε το τηγανό τένις. Καθόλου κακή ιδέα. Αν πάλι δεν είστε του σωματικού αθλητισμού αλλά του πνευματικού, μπορείτε να παίξετε τρίλιζα με το κατοικίδιό σας. Όπως συμβαίνει εδώ με τη Χελώνα Τζίνιους. Παιδιά, προσκυνάμε, δεν έχουμε λόγια, δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που κάνετε. Εγώ το είχα εξαντλήσει στις δουλειές, δηλαδή μπορούσα να σκεφτώ όλα αυτά. Αυτή η υπέροχη φαντασία, αυτή η υπέροχη βηματικότητα που έχουμε πραγματικά, σας παρακαλώ πολύ, ας την κρατήσουμε για πάντα. Πραγματικά. Γιατί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και αλήθεια, βγάλουμε και μετά. Δηλαδή, ναι. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, τώρα αυτό στην αρχή. Ξέρω. Επειδή έτσι όπως είναι και το πλάνο. Ναι. Έβλεπα ορειβασία και λέω τώρα, μα πήγε κάπου να κάνει ορειβασία. Και όταν άνοιξε το πλάνο και είδα την κουζίνα, λέω, όχι. Αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Σε τι είναι το μόνο που σκέφτομαι? Έχουμε ακριβώς τα ίδια χερουλάκια στην κουζίνα. Όχι, ναι. Η Έλια, για κάποιο λόγο, μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπει τηλεόραση. Έλια, θέλω να σου πω
ότι αυτό ίσως να ήταν καλύτερο να μην το κάνουμε στην κουζίνα. Και βλέπουμε κιόλας ότι δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή, έχει τις ασφάλειες. Εντάξει, Αελιάκη, ξέρουμε. Στην πραγματικότητα δεν το κάνει αυτό, έτσι. Ναι. Και ωραίο. Ένα μεγάλο μπράβο επίσης. Τα Χανιά! Τα Χανιά, βεβαίως, την υπέροχη αυτή η οικογένεια. Όλα ήταν εξαιρετικά. Και η Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτική, αλλά και τα Χανιά μας εδώ πέρα. Αλλά και ο κύριος που έβαλε το απορριπαντικό και έκανε διάδρομο στην κουζίνα. Είναι όλα τόσο εξαιρετικά. Έξυπνα, τόσο αστεία. Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο, γιατί, μπράβο. Αλήθεια το λέω όμως, αυτά να τα θυμόμαστε. Να τα θυμόμαστε μετά, γιατί όταν αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε. Βρίσκουμε πραγματικά εξαιρετικά πράγματα. Ας τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευρηματικότητα και μετά, όταν θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί θα αλλάξει ο τόπος. Αλήθεια. Να το καταπληκτικό πλάνο με το διάδρομο. Αυτό δηλαδή είναι σαν ψέμα. Εγώ ειλικρινά παίζω και μια εκπομπή μόνο τέτοια, παιδιά, για να μιλάμε με ανθρώπους και να δείχνουμε τι κάνετε. Ναι. Λοιπόν, στείλτε μας τα δικά σας βίντεο στους τρόπους που είπαμε. Mail, βλέπετε, star.gr, star.cucu στο Instagram και στη φωλιά των κούκου στο Facebook. Και τώρα πάμε. Τα βίντεο σας είπαμε, το πάμε. Τώρα πάμε. Ήρθε η ώρα για το δικό μας μοναδικό νούμερο 1. Πες. Και δεν μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς κλίμα, αλλά με έναν άνθρωπο που αγαπάτε πάρα πολύ, που αγαπάμε πάρα πολύ και ο οποίος αυτές τις μέρες της καραντίνας έχει αποφασίσει να κάνει ολόκληρη συναυλία. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Θέλω να συγκεντρωθείτε, να προσδεθείτε και να υποδεχτούμε όλοι μαζί το Θοδωρή Μαραντίνη! Καλημέρα, φίλε! Καλημέρα. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Καταρχήν, πώς είστε? Εμείς καλά, εσείς? Εσύ πώς είσαι? Όπως όλοι. Σπίτι, εκπομπή, τηλεόραση, φαγητό, τέτοια πράγματα. Μουσική, όμως. Μουσική, όμως. Τελικά αυτή είναι η λύση. Ναι, είναι μια καλή λύση. Κάθεσαι και μαγειρεύεις μόνος, κάνει κινηματική μόνος, έχεις αποδεχτεί και εσύ challenges διάφορα και τέτοια δηλαδή. Το challenge νομίζω το να μείνουμε σπίτι. Όχι κάποιο άλλο challenge. Ναι, μαγειρεύω όσο μπορώ. Ευτυχώς έχω κάποια πραγματάκια εδώ για μονόζυγα, σκηνάκια, τέτοια, λίγο να ενεργοποιούμεθα. Έχει ο Θεός. Βλέπουμε όσο περνάνε οι μέρες, θα σκεφτόμαστε και πιο δημιουργικά πράγματα. Και από ό,τι είναι και από τα βίντεο, σίγουρα. Καλά, αν σε ενδιαφέρει, θα το λέω τώρα μία στον αέρα και δεσμεύομαι ότι θα το κάνω μέσα στις επόμενες μέρες, δεν ξέρω πότε. Γιατί είναι ένα προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής που είχα βγάλει εγώ στο στρατό. Χρειάζεται μόνο μία σφουγγαρίστρα και ένα κουβά. Και μπορείς να γυμνάσεις όλους τους μυς. Είναι αυτό που λένε, μάθε κάτι και δεν ξέρω ποτέ πότε θα σου φανεί χρήσιμο. Σωστό. Μετά από 20 χρόνια. Το Karate Kid το έχει δει. Μετά από 20 χρόνια, λοιπόν, θα το δείξουμε. Πες μας όμως εσύ το ιδιαίτερο αυτό που κάνεις. Κοίταξε το ιδιαίτερο που κάνω. Εμείς είχαμε σκεφτεί με το που ανακοινώθηκε όλο αυτό το πράγμα. Είχα μια σκέψη με την μπάντα να το κάνουμε οργανωμένα. Να έρθουν τα παιδιά εδώ σπίτι και να κάνουμε κάποια λαϊβάκια, α το πούμε έτσι, για να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα, οπότε δεν μπορούσαμε να συνευρεθούμε ούτε πρακτικά ούτε σαν μήνυμα. Οπότε η σκέψη πήγε στο επόμενο επίπεδο και λέω: για να μην βαριέμαι κι εγώ και να μην τρελαθώ κι εγώ, είναι μια καλή λύση να δώσω ένα ραντεβού με όλους τους φίλους στο Instagram, που είναι κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Πολύ χύμα, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς ηχεία, χωρίς τίποτα. Μου ήρθε η ιδέα να δίνουμε ένα ραντεβού κάθε μέρα κατά τις 6. Τέλειο. Τους έχω ζητήσει να μου στέλνουν και τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Οι αφιερώσεις. Πολύ πλάκα, είναι σαν το ραδιόφωνο. Η Μαρία αφιερώνει στο Γιάννη. Δεν μου λες, το κάνεις μέσω του Instagram, δηλαδή αυτό. Σου στέλνω στο Instagram τις προτιμήσεις. Ναι. Και... Ωραία. Θέλουν εκεί σε DM, έχω κάνει και ένα μικρό poll αυτό τέλος πάντων. Η πρώτη μέρα ήταν χθες. Δεν το περίμενα να πάει τόσο καλά. Δηλαδή είχε προμηθεί συμμετοχή και ο κόσμος το έχει πολύ ανάγκη τελικά. Βέβαια. Ναι, ήταν πολύ όμορφο. Οπότε θα το συνεχίσουμε και σήμερα. Και είναι πολύ ωραίο γιατί είχαμε έτσι σε επαφή. Και αυτές τις μέρες είναι αναγκαίο να μείνουμε σπίτι και το ξέρουμε όλοι και πρέπει να το κάνουμε και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να σκεφτούμε τους δημιουργικούς τρόπους και ωραίους να μην χάσουμε την επαφή. Έτσι είναι. Να μας πάρει από κάτω και να πάρουμε δύναμη. Σήμερα λοιπόν στις 6 θα είναι το επόμενο σου live, έτσι.
Εξαιρετικά, στείλτε λοιπόν στο Θοδωρή ό,τι θέλετε, τα τραγούδια που θέλετε να σας πει, τις αφιερώσεις, τα πάντα. Αλλά εκτός από αυτό, θέλω να πω ότι επειδή είσαι ένας πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος ποτέ δεν σταματά, παρόλη την καραντίνα, παρόλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τηρείς το μένουμε σπίτι, παράλληλα όμως ετοιμάζεις και καινούργια πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, εμάς το timing θα κυκλοφορούσαμε αυτές τις μέρες ένα τραγούδι, αλλά θεωρήσαμε ότι δεν είναι καλή στιγμή για να κάνεις πρόμο ενός τραγουδιού. Οπότε γι' αυτό μείναμε στη μουσική την ίδια, σαν βάση. Από εκεί πέρα, μόλις τα πράγματα ελπίζω να χαλαρώσουν και σύντομα για όλους μας και να ξαναπούμε σε κάποιο λίγο πιο φυσιολογικό ρυθμό, θα έρθει και καινούργιο τραγούδι, θα έρθουν και καινούργια πράγματα πολλά. Γιατί φέτος το συγκρότημα κλείνει και 20 χρόνια, οπότε έχουμε σκεφτεί διάφορες δράσεις. Πώς πέρασαν το Θοδωρή 20 χρόνια. Πώς κρατιέσαι έτσι, ρε Θοδωρή 20 χρόνια. Πραγματικά. Του πάει και το γυαλί. Πραγματικά δεν είναι. Το βγάλω, το βγάλω. Ο Μαραντίνης δεν είναι σαν 21. Ναι, ναι. Είναι τρομακτικό. Ξεκίνησα πολύ μικρό στην πάντα, ναι, 2 ετών. Εντάξει, ήταν παιδί θαύμα, τι να πει κανένας. Λοιπόν, αφού ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους μας και φυσικά για τις καινούργιες δουλειές σας που έρχονται, πώς πρέπει να κλείσουμε τώρα όμως, λέτε? Με τραγούδι. Ναι. Με τραγούδι. Θοδωρή, με τραγούδι. Αφιερώνουμε η φωλιά των Κούκου σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και σε αυτούς που θα μπουν στο live σου στις 6. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και έτσι μακάρι και άλλοι συνάδελφοι νομίζω να πάρουν από τη σκητάλη και να το κάνουν το μανάκι. Μπορούν να πούνε και στο δικό μου chat, ας το πούμε, να κάνουμε κάτι παρέα. Το κάνουμε και άλλοι, νομίζω το χρειάζεται ο κόσμος, αυτό είδα χθες. Και μακάρι να το κάνουμε ο καθένας αυτό που μπορεί να δώσει σε αυτές τις δύσκολες μέρες, να το δώσει, να μην μας παίρνει από κάτω. Σωστό. Γίνουμε μουσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή μας. Πολλά πολλά δουλειά. Σ' ακούμε. Φιλιά, φιλιά. Σήμερα στις 6 λοιπόν με Θοδωρή Μαραντίνη. Στις 6 θα τον ακούτε κιόλας ξανά κάθε μέρα στις 6. Τίποτα, θα κάνω κι εγώ ένα Μαραντίνη. Ναι, ναι, ναι. 21 το. Κοίτα να δεις τώρα, είμαστε μερικοί άντρες που δεν περνάει ο χρόνος. Αυτό έτσι. Πες μου αγόρι. Μα ήταν πληρωμένο αυτό. Ήταν επίτηδες πας. Λοιπόν, όχι, ο Θοδωρής πραγματικά είναι αγέραστος. Να είναι καλά. Θα το κάνω το live με παιδικά τραγουδάκια. Θα πω το αγαπημένο του Αριώνα. Θα ξεκινήσω αυτό. Με τα δυο χεράκια κουλούρακια. Άκου, Αντώνη, όλα τα εφέ. Πέσαν όλα τα εφέ. Μπράβο, παιδιά, άρεσε. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία και η Φωτεινή, όλοι μαζί. Και μετά θα πω και το μεγάλο μου σουξέ, την Κουκουβάγια. Όχι όμως τώρα. Όχι τώρα, μετά την Άση. Καταλάβατε αυτή τη θέση εδώ έχουμε τώρα. Είμαστε και πάλι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, βεβαίως. Και τι σημαίνει αυτή, αυτό? Όταν είμαστε εδώ πια, τι σημαίνει? Σημαίνει ένα και μόνο είμαστε πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε την Άση μας, αγάπη μας. Άση μας, αγάπη μας, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πώς είσαι? Καλημέρα. Πού είναι τα καναπεδάκια μας? Πού είναι τα καναπεδάκια μας, Άση? Θα ξανάρθουνε, Άση μας, θα ξανάρθουνε. Είμαι σίγουρη. Πάλι με χρόνια με καιρούς. Λοιπόν, πώς είσαι σήμερα καταρχήν? Καλά είμαι. Ωραία. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και σκεφτόμουν μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν ότι, και νομίζω ότι είναι και το πιο αισιόδοξο,
ότι εμείς οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο έχουμε μια ικανότητα προσαρμογής. Λοιπόν, άλλοι την έχουν σε πιο υψηλό σημείο, άλλοι σε πιο χαμηλό. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να κινητοποιήσουμε, το να προσαρμοστούμε σε μια νέα συνθήκη η οποία θα κρατήσει όσο κρατήσει και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Και φαίνεται άσημα, μόνο αυτό λέω και σταματώ, ότι ήδη από τα βιντεάκια που μας στέλνουν εδώ στην εκπομπή, τα νέα της καραντίνας που μας στέλνουν... Τα είδα. Βλέπεις πόσο ευρηματική όμως και με πόσο πολύ χιούμορ μπορούμε να είμαστε αυτή την εποχή που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην χάσουμε το χιούμορ μας, να μην χάσουμε την επαφή με τον τρόπο που πλέον πρέπει να προσαρμοστούμε και να την έχουμε. Δόξα τω Θεώ έχουμε τεχνολογία. Σκεφτείτε αυτό να είχε συμβεί, ας πούμε, σε μια άλλη δεκαετία χωρίς την τεχνολογία που έχουμε τώρα. Νομίζω ότι μια χαρά. Θα τα καταφέρουμε. Να μην χάσουμε. Απλώς ο εγώκερος, αν θέλει, ας χάσει κάποιους πλανήτες από πάνω του, αν γίνεται. Θα χάσει, Κατερίνα. Προσωπική θα έκκληση στο σύμπαν αυτή. Οπότε ας ξεκινήσουμε τις προβλέψεις των ζωδίων. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα χάσει ο εγώκερος σύντομα, θα χάσει τον Κρόνο, τον κυβερνήτη του. Αυτό θα συμβεί την Κυριακή, 22 του μηνός. Αύριο έχουμε αρινή ησημερία. Συνήθως τη γιορτάζουμε όλοι μέσα μας τουλάχιστον, γιατί μπαίνει και ουσιαστικά η άνοιξη. Φέτος βέβαια, okay, είναι αυτός ο εγώκερος που μας κάνει τις ζημιές του. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετική η είσοδος της άνοιξης, αλλά okay. Πάμε να δούμε σήμερα τι κάνουμε. Σήμερα έχουμε σελήνη στον υβροχό, κάνει και ένα τετράγωνο με τον ουρανό. Είναι από αυτές τις μέρες που μπορεί να φέρει ανατροπές, μπορεί να φέρει απρόσμενες ειδήσεις. Τα σταθερά ζώδια ας προσέξουν λίγο παραπάνω. Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και υβροχόοι του πρώτου δεκαημέρου. Και πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά έτσι δύο λόγια. Για τους κρυούς λοιπόν, οι οποίοι στη σημερινή μέρα με τη σελήνη στον υβροχό νομίζω στρέφονται πιο πολύ στους φίλους. Οι φίλοι παίζουν ένα καταληπτικό ρόλο τη σημερινή μέρα και αυτοί είναι που μπορεί να τους βγάλουν από τα δύσκολα, έστω και αν τα δύσκολα αυτά μπορεί να είναι ψυχολογικά ή μπορεί να είναι και μια άλλου τύπου στήριξη. Από αύριο ξεκινούν τα γενέθλιά τους, τελευταία μέρα γενεθλίων για τους Ιχθύς η σημερινή. Οπότε τώρα που μπαίνει και ο ήλιος αύριο στο δικό του ζώδιο, νομίζω ότι αυτό αν μη τι άλλο λίγο θα βοηθήσει στην ψυχολογία τους, θα ενδυναμώσει λίγο έτσι, την ψυχολογία τους, γιατί μπαίνει σε ένα πύρινο ζώδιο ο ήλιος και είναι βοηθητικό. Για τους Ταύρους, σελήνη στον υβροχό σημαίνει τα δίνονται όλα στα επαγγελματικά, δηλαδή είτε δουλεύοντας από το σπίτι, είτε με προσοχή ο καθένας στη δουλειά του, εκεί είναι που περισσότερο θα εστιάσετε. Θέλει προσοχή στις οικογενειακές σχέσεις λίγο προς το βράδυ και κυρίως αν είστε γεννημένοι δεύτερο δεκαήμερο. Και θέλει προσοχή αν είστε γεννημένοι πρώτο δεκαήμερο σε κάποια απρόπτα, σε κάτι που μπορεί σήμερα να μάθετε και σας τροποποιεί λίγο το πρόγραμμα. Εσείς οι Ταύροι, επειδή αν ας πούμε υπάρχει ένας βαθμός προσαρμογής σε όλα τα ζώδια, ας πούμε ότι ο Ταύρος έχει το μικρότερο. Δυσκολεύεται. Δεν το ξέρουμε εμείς, δεν το ζούμε αυτό κάθε μέρα. Λοιπόν, για τους διδύμους είναι μια πιο ευνοϊκή μέρα για τη διάθεσή του. Σελήνη είναι σε ένα ζώδιο του αέρα. Η γεννημένη βέβαια το Μάιο μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο άγχος. Δεν είναι όμως, είναι κάτι πιο παροδικό τέλος πάντων. Γενικά θεωρώ καλύτερη τη σημερινή μέρα για σας, γιατί είναι η σελήνη σε ένα ζώδιο του αέρα, σας ταιριάζει περισσότερο. Για τους καρκίνους, σημερινή μέρα μπορεί να θέλετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Εγώ θα πρότεινα να μην τις πάρετε, δηλαδή ειδικά αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Είναι μία από τις μέρες που τα οικονομικά φαίνεται ότι μπορεί να σας αγχώνουν λίγο παραπάνω ή να κάνετε κάποιες οικονομικές αλχημίες προκειμένου να τα βγάλετε πέρα, να δείτε τι έχετε να πληρώσετε, τι έχετε να λαμβάνετε και όλα αυτά. Για τους λέοντες, η σελήνη απέναντί σας, σχέσεις, γάμος, συνεργασίες, οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σας, είναι αυτοί που μπορεί να σας απασχολήσουν. Προσοχή εσείς που έχετε γεννηθεί Ιούλιο, γιατί μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, μια κατάσταση που μπορεί να μην την περιμένετε. Δεν είναι μια καλή μέρα για οικονομικές αποφάσεις η σημερινή, αυτό. Παρθένη, μπορεί να έχετε θετικά αποτελέσματα σε θέματα που αφορούν υγεία, φυσική κατάσταση ή θέματα που αφορούν στη δουλειά, να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται να κάνετε κάποιες αλλαγές,
να προσαρμοστείτε κι εσείς, αλλά με τα βλητό ζώδιο είστε, τα καταφέρνετε να προσαρμοστείτε και να σκεφτείτε με ένα διαφορετικό τρόπο αυτά που κάνατε πριν, να τα κάνετε λίγο διαφορετικά. Για τους ζυγούς, σημαντική μέρα σήμερα, είναι πιο ευνοϊκή. Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα με τα οικονομικά, να υπάρχει ένα άγχος εκεί, στον οικονομικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή μέρα είναι μια πιο, ας πούμε, εξωστρεφής μέρα για σας και μια μέρα για να ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά ή το σύντροφό σας. Για τους Σκορπιούς, θέματα που σχετίζονται με την προσωπική σας ζωή, με το σπίτι, με την οικογένεια, αυτά φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο. Είναι μια πιο περίεργη μέρα για σας. Και για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο θέλει μια προσοχή, γιατί και εσείς μπορεί να έχετε κάποιες ξαφνικές ειδήσεις, κάτι που να μην το περιμένετε. Και γενικώς είναι μια πιο, πιο κλειστή μέρα για το δικό σας ζώδιο. Για τους τοξότες... Μπράβο. Ευχαριστώ. Σου. Γιατί μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, για τους τοξότες, η επικοινωνία πιο ευχάριστη, πιο αποτελεσματική με την Σελήνη στον υδροχό. Επίσης, μια μέρα που και οι φίλοι για σας παίζουν σημαντικό ρόλο και μια μέρα που μπορείτε να συζητήσετε θέματα που άπτονται των σχεδίων που έχει ο καθένας από εσάς και στην επαγγελματική του ζωή, γενικά από τις θετικές μέρες. Για τους εγώκερους, έφυγε η Σελήνη από το ζώδιό σας, γιατί τις προηγούμενες μέρες λίγο μας αλάλιασε, Κατερίνα μου. κανονικά. Λοιπόν, οπότε σήμερα είναι από τις μέρες που ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα και με θέματα που αφορούν ίσως και τα οικονομικά. Μπορεί να προκύψουν κάποια έκτακτα σχέδια ή μπορεί να έχετε και κάποια έκτακτα έξοδα. Αυτό θέλει μια προσοχή για τους γεννημένους πρώτο δεκαήμερο. Για τους υδροχόους, Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, πιο, έτσι, πιο θετικό θα έλεγα από τη μια πλευρά. Έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και νιώθετε ίσως πιο δυνατή για να τα βγάλετε πέρα. Η γεννημένη τον Ιανουάριο θέλει προσοχή στα απρόοπτα. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος για ένα οικογενειακό ζήτημα ή για θέματα που αφορούν το σπίτι. Ή μπορεί να ασχοληθείτε περισσότερο με το χώρο του σπιτιού, γιατί άλλωστε μένουμε και μέσα. Και για τους αγαπημένους, ηχθείς. Λατρεμένους θα έλεγε κανένας. Κάποιος θα έλεγε και λατρεμένους. Ναι. Λοιπόν, τελευταία μέρα γενεθλίων σήμερα. Και ίσως με τη Σελήνη στον υβροχό να νιώθετε την ανάγκη να απομονωθείτε λίγο περισσότερο, να ξεκουραστείτε ή μπορεί να συζητάτε κάπως μυστικά για τα σχέδιά σας αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας έλεγα πάρτε το χρόνο σας σήμερα να χαλαρώσετε κάπως, να ασχοληθείτε με την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση και γενικά να προφυλάξετε τον εαυτό σας. Είναι μια πιο εσωστρεφή μέρα για σας η σημερινή. Αυτά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άση μας αγάπη μας. Απλώς θα ήθελα, επειδή ας πούμε δεν είσαι που δεν είσαι εδώ, αν γίνεται, στέλνεις τον Τρυφωνόπουλο τα τραγουδάκια, να ξεκινάμε τη στήλη σου όπως πριν, με τους ηχθείς που έχουν γενέθλια, με τους κρυγούς από αύριο και τέτοια, εντάξει. Έγινε. Σε φιλούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, καλή φιλιά, αγάπη ευχαριστούμε φιλιά, πάρα πολύ. Γεια. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο σκεφτόμασταν ότι είναι πάρα πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ουσιαστικό. Και το έχουμε αρχίσει έτσι ακριβώς. Από χθες το έχουμε ξεκινήσει αυτό, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε για όλους εσάς και εμάς που έχουμε παιδιά στο σπίτι που μεγαλώνουμε παιδιά, για τους παππούδες, τις γιαγιάδες που αυτή τη στιγμή μπορεί να μας βλέπουν εκτός από τους γονείς και τα ίδια τα παιδάκια. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την κυρία Αναστασία Γεωργούντζου που είναι παιδίατρος. Αναστασία, να μιλάμε στον Ενικό, θέλεις? Ναι, φυσικά. Καλημέρα. Ωραία. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με ειδικούς, να μην βγάζουμε μόνοι μας συμπεράσματα, να μην ακολουθούμε γιατροσόφια, αλλά να έχουμε τους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα να μας ενημερώνουν για τα παιδιά μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Σωστό. Θέλουμε να μας πεις... παρά να συμφωνήσω. Ακριβώς. Θέλουμε να μας πεις αρχικά, αν μπορούμε να πούμε έτσι, επειδή ο κύριος Σωτήρης Τσιόρτας, ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είναι σημαντικό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας είπε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα ανθρώπων που στέλνουν τα παιδιά τους στα χωριά, είτε είναι στην ενδοχώρα, είτε στα νησιά. Τι θα πρέπει να κάνουμε από αυτού, τι πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι η σωστή απόφαση? Ναι, αυτό είναι ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Διότι πολλοί παππούδες και γιαγιάδες εμπλέκονται ενεργά στην φροντίδα των μικρών παιδιών και έρχονται σε επαφή με τις εκκρίσεις τους. Εκκρίσεις, σάλια, μίξες, κόπρανα. Όλα αυτά τα υλικά, τα βιολογικά υλικά είναι πολύ μεταδοτικά και μπορεί να τους μολύνουν. Παράλληλα, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πολλές φορές σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν καλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Επομένως, θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αυτή την παρένεση που έγινε από τον κύριο Τσιόδρα, να αποφύγουμε να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στα χωριά, στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Μάλιστα. Για να πάρουμε τώρα τα πράγματα. Παράλληλα, να πω και κάτι άλλο. Ότι τα παιδιά μπορεί να μεταδίδουν ακόμα και αν δεν έχουν συμπτώματα. Καθώς επίσης και για μεγάλο διάστημα, ακόμα και μετά την αποθεραπεία τους. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το διάστημα? Αυτό τώρα προσπαθούν να το προσδιορίσουν οι μελέτες. Μπορεί να είναι για 10-20 μέρες. Στάσω να το κάνουμε λίγο λιανά αυτό το πράγμα, γιατί είναι έτσι πολύ σοβαρό. Ας πούμε ότι ένα παιδάκι νοσεί, έτσι. Ασυμπτωματικά. Όχι, αρχικά ας πούμε ότι το ξέρουμε ότι νοσεί, έτσι. Αυτό είναι πιο εύκολο. Και αντιμετωπίζεται ο ιός αυτός. Πρέπει να περάσουν πόσες μέρες, οι 14 αυτές που λένε? Η νόσηση μπορεί να έχει ποικίλη διάρκεια. Μπορεί να είναι 5, 10, 15 μέρες. Μάλιστα. Ανάλογο τη βαρύτητα. Άρα προσθέτουμε άλλες 10 μέρες. Άρα αυτό πηγαίνει σχεδόν σαν ένα μήνα τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και αν... Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα δεδομένα που μας έρχονται από την Κίνα. Μάλιστα. Αν λοιπόν το παιδάκι τώρα έχει νοσήσει και έχει συμπτώματα, αυτά τα συμπτώματα ποια είναι? Κατά κανόνα στα παιδιά έχουμε βήχα και πυρετό. Μπορεί όμως να εμφανιστεί πονόλαιμος, ουρηνική συμφόρηση, πιο σπάνια συμπτώματα από το πεπτικό, έμετη, διάρειες. Αυτό που θέλει επίσης πολύ προσοχή είναι η εμφάνιση δύσπνοιας. Φυσικά. Δηλαδή δυσκολία στην αναπνοή, γιατί είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν άμεσα με τον παιδιατρό τους. Αυτό έχει παρατηρηθεί και σε παιδάκια, γιατί αυτό ξέραμε προς το παρόν ότι είναι ένα σύμπτωμα σοβαρό που πρέπει να απευθυνθεί κανείς στον γιατρό του, πιο πολύ σε ενήλικες. Έχει παρατηρηθεί και σε παιδιά? Ισχύει. Ευτυχώς τα παιδιά δεν φαίνεται να νοσούν σοβαρά σε σημαντικό ποσοστό. Ίσως είναι ένα ποσοστό γύρω στο 5%. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα μισά σχεδόν παιδιά θα περάσουν πολύ ήπια, με πολύ ήπια συμπτώματα. Ένα μικρό ποσοστό ενδεχομένως και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Υπήρξε... Τα υπόλοιπα θα εμφανίσουν μια μέτρια βαρύτητας νόσης. Υπήρξε κάποτε, γιατί το θυμάμαι, γιατί τα ακούμε όλοι με πολύ προσοχή τα νέα, ότι στο 0-10, 0 ετών μέχρι 10 ετών, παιδάκια, δεν είχε παρατηρηθεί καθόλου ότι μπορεί να νοσήσουν. Αυτό άρα αντιλαμβάνομαι ότι είχε αλλάξει. Ναι. Φαίνεται ότι ο κορονοϊός μπορεί να προσβάλλει παιδιά όλων των ηλικιών. Μάλιστα. Από νεογνά λίγων ημερών μέχρι και εφήβους. Μάλιστα. Ποιος νομίζετε ότι, νομίζει Αναστασία, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά μας για αυτό που συμβαίνει, έτσι ώστε ούτε να τρομοκρατηθούν, ούτε να φοβηθούν, αλλά να μπορέσουν να γίνουν υπεύθυνοι? Μιλάω και για παιδάκια τα οποία δεν είναι σε μια ηλικία που μπορούν να καταλάβουν καλά-καλά τι συμβαίνει, αλλά και για μικρότερες ηλικίες, που όμως πρέπει να προσέχουν και τα ίδια, να αποκτήσουν μια συνείδηση και τα ίδια που ίσως δεν είναι και τη ηλικία τους αυτή τη στιγμή. Ναι, πρέπει να προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο να τους εξηγήσουμε ότι έχουμε ένα νέο εχθρό, ότι πρέπει να προσέχουμε, δεν χρειάζεται πανικός. Τους μαθαίνουμε να πλένουν τα χέρια τους. Μην ξεχνάμε ότι πολύ συχνά τα παιδάκια μιμούνται τους μεγάλους. Επομένως, ας δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Βεβαίως. Και ενδεχομένως και με σκιτσάκια μπορεί να βοηθήσουν, κόμιξ. Ήδη παίζονται κάποια σποτάκια και στα παιδικά κανάλια.
Νομίζω όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται πανικός. Ναι, είναι ωραίο να το λες βέβαια. Είναι άλλο να έχεις δύο τερατάκια στο σπίτι όπου γίνεται χαλασμός, αλλά έχεις δίκιο. Πρέπει εμείς να φερθούμε πιο υπεύθυνα και ως παράδειγμα για τα είδα μας τα παιδιά. Γιατί είναι δύσκολο, όπως μας είπες Αναστασία, τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδιά είναι συμπτώματα που όλοι οι γονείς ξέρουμε ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ειδικά συμπτώματα. Δεν είναι ειδικά συμπτώματα και αυτό βέβαια το καθιστά κυρίως τη δική σας δουλειά πολύ πιο δύσκολη και την ανησυχία των γονιών ίσως λίγο μεγαλύτερη. Αλλά βεβαίως εμείς θα παίρνουμε πάντα τα μέτρα μας, βεβαίως με όλους αυτούς τους τρόπους που μας πρότεινες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε χρόνο για ακόμα μία ερώτηση, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία. Αν τυχόν, επειδή συμβαίνει σε κάποιες οικογένειες αυτό το πράγμα, να υπάρχουν άνθρωποι τρίτης ηλικίας μέσα σε ένα σπίτι που έχει παιδάκια. Γιατί δεν είναι ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να ζουν, να έχουν το σπίτι τους και να απομονωθούν. Έτσι δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η πρόταση η δική σου ή η δική σας των ειδικών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστεί μια οικογένεια αυτή την κατάσταση. Πέρα από το να κλειδώσουμε τον παππού στην ντουλάπα. Ναι, αυτό ίσως να μην είναι η ενδεδειγμένη λύση. Καλό πλύσιμο χεριών. Πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους μπαινοβγαίνουν από το σπίτι. Κανείς. Έτσι. Οι γονείς θα πρέπει ερχόμενοι στο σπίτι να πλένουν τα χέρια τους, να αλλάζουν ρούχα. Α, τα ίδια πράγματα δηλαδή. Ναι. Τους ίδιους κανόνες υγιεινής που υπήρχαν προ-κορονοϊού δηλαδή, απλώς με μεγαλύτερη πειθαρχία και συνέπεια. Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιος μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος έχει χρόνια προβλήματα, εκεί αν υπάρχει δυνατότητα θα μπορούσε και να απομακρυνθεί. Μάλιστα. Αν υπάρχει δυνατότητα. Απλώς, ξέρεις, ρωτάμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορες οικογένειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και τη βοήθεια σου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και νομίζω ότι δεν τη ρωτήσαμε, αλλά θα ενέκρινε πάρα πολύ και το φαγητό του Λάμπρου, η Αναστασία. Νομίζω πως υποχρεωτικά, διότι είναι MasterChef τώρα και δεν είναι τα πράγματα τυχαία. Βλέπουμε εδώ το παλικάρι μας. Θρεπτική κοτόσουπα. Δεν είναι. Και με ρύζι και λαχανικά. Και θρεπτική. Και ρύζι και λαχανικά. Πάμε λοιπόν στο σύστημα διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά μόλις επιστρέψουμε, ο Λάμπρος ο Βακιάρος μας όπως πάντα είναι εδώ και θα μας μαγειρέψει αυτό το υπέροχο φαγητό. Μείνετε μαζί μας, μείνετε κούκου. Καλημέρα, κοχλάζι. Εδώ σήμερα έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για αυτές τις μέρες που πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Να φτιάξουμε μια θρεπτική κοτόσουπα με μια τσαχπινιά. Αντί για αυγολέμονο, θα βάλουμε ένα συστατικό που θα το δέσει όλο μαζί και θα δώσει ένα εκρηκτικό άρωμα, γεύση. Έχουμε προσθέσει μέσα πάρα πολύ θρεπτικά συστατικά, όπως είναι το τζίντζερ, όπως είναι ο κουρκουμάς. Και επιτέλους ήρθε μια μέρα που θα πρέπει και εγώ να σερβίρω τον εαυτό μου. Γιατί όχι. Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως βλέπετε. Είμαι μόνος μου και σερβίρω αυτή την πολύ ωραία ζουμερή κοτόσουπα. Κοιτάξτε εδώ πόσο λαχταριστή είναι. Αχνίζει μόλις τέλειωσε τώρα. Φάω και μια μπουκιά. Πόπο λεμονάκι μέσα. Θεϊκή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Ακόμα και αν δεν έχετε ξαναμαγειρέψει, μπορείτε να την κάνετε πάρα πολύ, με πάρα πολύ απλά βήματα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα υλικά αυτής της συνταγής. Λοιπόν, θρεπτική κοτόσουπα με λαχανικά και ρύζι θα χρειαστούμε. Μία κότα ιδανικά ελεύθερης βοσκής είναι το ιδανικό για να βγάλει πολύ ωραία γεύση, 1,5 με 2 κιλά. Θέλουμε 2 με 3 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες, 2 με 3 φύλλα δάφνης, ένα μεσαίο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα μεγάλο καρότο και αυτό ψιλοκομμένο, μπορούμε να βάλουμε και δύο αν θέλουμε. 3 με 4 κλωναράκια χοντρά σέλινο. Θέλουμε μισό κεσεδάκι 250 γραμμάρια, δηλαδή μανιτάρια λευκά, τα οποία θα τα ψιλοκόψουμε και αυτά. 2 κουταλιές της σούπας ginger, πάρα πολύ ωραίο για τον οργανισμό. Όπως και ο κουρκουμάς, ένα κουταλάκι του γλυκού θα βάλουμε μέσα. Θέλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, γιατί ο κουρκουμάς με τον μπούκοβο είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, θα σας πω σε λίγο.
ένα φλιτζάνι ρύζι γλασέ, καρολίνα ή μπασμάτι, ό,τι εσείς επιθυμείτε. 100 γραμμάρια θέλουμε τύρι κρέμα και χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Το ξύσμα θα το βάλουμε μέσα, το χυμό θα το βάλουμε στο τέλος. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτή η συνταγή για τη σημερινή μέρα και για την αυριανή. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενισχύει τον οργανισμό και όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά σίγουρα θα μας βοηθήσουν αυτές τις μέρες, τις οποίες πρέπει να τρώμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βήμα, όπως είπα, είναι να πάρουμε ένα ωραίο κοτόπουλο, γιατί αυτό θα βγάλει όλη την ωραία γεύση. Ελεύθερης βοσκής είναι το ιδανικό για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα ζωμό, που θα είναι και η σούπα στην ουσία, με πάρα πολύ ωραία γεύση. Τι κάνουμε τώρα? Αυτή τη διαδικασία θα σας την πω προφορικά, γιατί την έχω κάνει και δεν χρειάζεται. Είναι πολύ απλό το βήμα. Παίρνουμε την κότα χωρίς καμία επεξεργασία, την βάζουμε μέσα σε μια κατσαρόλα μαζί με τις δύο σκελίδες σκόρδο, τα τρία φύλλα δάφνης. Εντάξει, μπορούμε να δείξουμε ότι η κατσαρόλα είναι αυτή εδώ, χωρίς την κότα πλέον. Και μόλις βάλουμε το κοτόπουλο μέσα στην κατσαρόλα μαζί με τα 2-3 φύλλα δάφνης και τις σκελίδες σκόρδο, γεμίζουμε την κατσαρόλα με νερό μέχρι να καλύψουμε το κοτόπουλο. Εντάξει. Στη συνέχεια δίνουμε μία βράση. Μόλις βράσει, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια και θα βράσουμε για περίπου μία ώρα μέχρι η κότα μας να ψηθεί, να μαγειρευτεί, για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε, να την ξεψαχνίσουμε και να πετάξουμε τα κόκαλα. Ο ζωμός είναι αυτός ο ζωμός που θέλουμε για να συνεχίσουμε τη σούπα, οπότε μην τον πετάξετε. Εντάξει, αφαιρούμε δηλαδή μετά από μία ώρα που θα έχει βράσει το κοτόπουλο. Το βγάζουμε, το ξεψαχνίζουμε και το αποτέλεσμα του είναι αυτό εδώ. Είναι όλη η κότα ξεψαχνισμένη. Νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό αυτό το πρώτο βήμα. Κρατάμε το ζωμό και αφαιρούμε επίσης το σκόρδο και τη δάφνη, γιατί έχουν βγάλει τα αρώματα που θέλουμε να βγάλουν στο ζωμό. Οπότε έχουμε μέχρι στιγμής έναν πολύ θρεπτικό και νόστιμο ζωμό μαζί με ένα κοτόπουλο το οποίο το έχουμε ξεψαχνίσει και δεν έχουμε τα κόκαλα. Ωραία. Τα αφήνουμε αυτά εδώ στην άκρη τότε, αφού προχωρήσαμε και τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε το ζωμό μας, τον οποίο θα του δώσουμε μία βράση. Κάτσε να χαμηλώσω και αυτό, γιατί βράζει πάρα πολύ. Εδώ τώρα θα κάνουμε πολύ απλή διαδικασία. Όπως σας είπα, αν δεν έχετε ξαναμαγειρέψει ποτέ, μπορείτε να το κάνετε με πάρα πολύ απλά βήματα, γιατί δεν χρειάζεται μαγειρική κατάρτιση μεγάλη. Στο ζωμό προσθέτουμε το καρότο, το κρεμμύδι και το σέλινο, όπως και τα μανιτάρια. Εντάξει, θα κόψω και εγώ ένα καρότο τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να κόψουμε ένα καρότο σε μικρά κυβάκια, αν δεν έχουμε ξανακόψει. Το κόβουμε στη μέση. Εντάξει, το μισό το κόβουμε ξανά στη μέση και το μισό ξανά στη μέση, με μία διαγώνια κλίση προς τα μέσα. Κάνουμε και το ίδιο από την άλλη. Και εδώ έχουμε κύβους, γιατί όπως ξέρουμε στις σούπες, να σου το πω, είναι ωραίο όλα τα λαχνικά και ό,τι βάζουμε μέσα να μπορεί να μπει σε ένα κουτάλι για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομοιόμορφη γεύση όταν την τρώμε και να είναι νόστιμο και να είναι όλα τα υλικά σε ισορροπία. Οπότε τα κόβουμε εδώ έτσι ωραία. Εντάξει. Και τα προσθέτουμε και αυτά μέσα. Όπω πραγματικά, ό,τι πρέπει για τη σημερινή ημέρα είναι αυτή η συνταγή. Έχω την κουτάλα μου εδώ, ανακατεύω λίγο. Κοιτάξτε εδώ, είναι τα λαχανικά μόλις έχουν μπει μέσα στην κατσαρόλα χωρίς να έχει ξεκινήσει να βράσει. Τώρα, τζίντζερ. Τρίβουμε. Το τζίντζερ είναι τέλειο. Αρέσει και πάρα πολύ στην Κατερίνα. Τρελαίνεται. Το τρίβουμε όλο εδώ. Οπ. Αν έχετε ένα μαχαίρι μπορείτε να το κάνετε ψιλοκομμένο, γιατί αυτός είναι ένας τρίφτης πολύ καλός. Ου. Λοιπόν, τέλεια. Συνεχίζω κι εγώ λίγο ακόμα. Εδώ τώρα σας είπα το εξής. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός του κουρκουμά μαζί με καψαϊκίνη που είναι συνήθως στο πιπέρι ή στο μπούκοβο. Δηλαδή, όταν συνδυάσουμε κουρκουμά με κάτι πικάντικο ή πιπέρι ή μπούκοβο, απορροφάμε περισσότερο τον κουρκουμά και είναι ένας θρεπτικός συνδυασμός, ο οποίος είναι κλειδί για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον κουρκουμά από το να το τρώγαμε μόνο σκέτο. Εντάξει, συνεχίζω εδώ, φτάνει το τζίντζερ. Προσθέτω μέσα και τον κουρκουμά. Και προσθέτω μέσα και τον μπούκοβο, αν θέλετε παραπάνω πικάντικο, πολλοί κόσμος του αρέσει, βάζουμε λίγο παραπάνω. Την κουτάλα μου την έχω εδώ, ανακατεύουμε. Εδώ τώρα θέλουμε να δώσουμε μία βράση. Μόλις δώσουμε μία βράση, προσθέτουμε μέσα το κοτόπουλο. Εδώ. Οπ, το οποίο το έχουμε ξεψαχνίσει. Εδώ, κοιτά. Έχει βγει όλη η γεύση από το ζωμό, από το κοτόπουλο μέσα στο ζωμό.
Έχουμε ομογενοποιήσει όλα μας τα υλικά και το κοντόπουλο μαζί. Και τώρα, πάω αυτά πίσω. Τα δύο τελευταία υλικά που έχουμε είναι τυρί κρέμα, ρύζι και λεμόνι. Το ρύζι που έχω δώσει στην κάρτα, μόλις περάσαμε από την κάρτα, το έχω βάλει μέσα εδώ. Δηλαδή, αν ανακατέψουμε λίγο, θα δούμε ότι το ρύζι είναι ήδη στην κατσαρόλα. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι κάνουμε αφού του βάλουμε τα λαχανικά και το κοτόπουλο. Πίσω πάω δηλαδή. Μόλις βάλουμε όλα αυτά που είπα, λαχανικά, κοτόπουλο, μπαχαρικά, τζίντζερ, και έχουμε αφήσει το ρύζι εκτός μαζί με το τυρί κρέμα και το λεμόνι, δίνουμε μία βράση και μαγειρεύουμε για 30 περίπου λεπτά μέχρι το καρότο να είναι μαλακό. Εντάξει, από όλα αυτά τα λαχανικά το πιο συμπαγής είναι το καρότο. Εντάξει, οπότε πρέπει να είναι μαλακό και να έχει μαγειρευτεί καλά για να δούμε αν θα συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να προσθέσουμε το ρύζι και να μαγειρέψουμε για άλλα 10 λεπτά για να βράσει. Εδώ τώρα, επειδή το ρύζι το έχω βάλει στην αρχή μόλις ξεκίνησα να μαγειρεύω τη συνταγή, είναι σχεδόν έτοιμο. Οπότε, να δείξουμε λίγο εδώ, σωτήρι που όπου τέλειο. Κοιτάξτε, έχουμε όλα τα λαχανικά μαγειρεμένα. Το κοτόπουλο μέσα, το ρύζι σχεδόν μαγειρεμένο. Εδώ να πω ότι όταν βάζουμε στο ρύζι μέσα σε μια συνταγή όπως είναι σούπα ρύζι, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα τέλειο βράσιμο, γιατί όσο το ζυμαρικό ή το ρύζι κάθεται μέσα στο υγρό, θα απορροφήσει και θα παραβράσει. Δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι θα μαγειρέψουμε, θα αφήσουμε την κατσαρόλα και θα το φάμε σε μισή ώρα, θα έχει βράσει δηλαδή το ρύζι. Μετά τα 10 λεπτά το κλείνουμε και θα είναι έτοιμο. Τώρα, τι έχουμε. Συνήθως στις κοτόσουπες βάζουμε αυγολέμονο για να τις αυγοκόψουμε και να γίνουν λίγο πιο πηχτές. Εγώ σκέφτηκα σήμερα το εξής, ότι έχουμε πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά μέσα σε αυτήν την κατσαρόλα μαζί με το κοτόπουλο, και αντί να βάλουμε αυγολέμονο, που είναι και μια τεχνική που πολλοί κόσμος μπορεί να μην το έχει ξανακάνει και να μην ξέρει πώς γίνεται, γιατί σας είπα, αυτή η συνταγή, αν δεν έχετε μαγειρέψει, θα την κάνετε τέλεια. Θα βάλουμε τυρί κρέμα, το οποίο θα δέσει όλο το συνολικό αποτέλεσμα, και μπορούμε να το βάλουμε από τώρα να δούμε πώς θα γίνει. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός αυτός. Και όσο λιώνει το τυρί κρέμα και θα μας δέσει, πραγματικά δεν υπάρχει το άρωμα που αναδύεται από αυτήν την κατσαρόλα τώρα. Όσο... Τελείωνε. Μισό λεπτάκι. Όσο ανακατεύεται... Τελείωνε. Όσο ανακατεύεται το τυρί κρέμα, θα βάλω και ξύσμα από λεμόνι, εδώ έτσι, πολύ ωραίο. Θα δώσει ένα πολύ ωραίο άρωμα χωρίς να δώσει ξυνήλα, και το λεμόνι, το χυμό, θα τον βάλουμε στο τέλος όταν σερβίρουμε τη σούπα για να τη φάμε. Λοιπόν, οπότε τώρα έχω βάλει το ξύσμα, ανακατεύω. Όπως σας έχω πει, μπορείτε να βρίσκετε συνταγές μου στο site μου, labrosvakiaros.com. Με ακολουθείτε στο Instagram, labrosvakiaros, και στο Facebook επίσης. Βρίσκετε όλες τις συνταγές μου με εύκολη πρόσβαση. Έχω τελειώσει τη συνταγή, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Φεύγεις όμως. Για σήμερα φεύγω. Κοίταξε, τελειώσει, αλλά δεν φεύγεις. Μισό λεπτό. Και για πρώτη φορά έχω σερβίρει τον εαυτό μου και παίρνω και το πιάτο μου. Άντερε, πήγαινε πιο κύριε. Άντερε, πήγαινε πιο κύριε. Ας πούμε δύο-τρία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει δώσει. Ναι, μου τα άφησε να τα μαζέψω εγώ, γιατί μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική και πρέπει να την κάνετε οπωσδήποτε. Αυτό το άλλο πρέπει να κάνετε επίσης, να μείνετε μαζί μας, γιατί σε πάρα πολύ λίγο η Μαριάννα μας θα είναι κοντά μας. Έφυγε από το MasterChef, ήρθε όμως στη φωλιά των Κούκου. Για δείτε τι. Εδώ μας βλέπετε σταθερά, έτσι. Ανέβηκα λίγο. Είχε πέσει κάπως λίγο κάτω. Είχα μείνει λίγο χαμηλά. Είχα μείνει λίγο κάτω και δεν θέλω να πέφτω, γιατί πέφτει και η διάθεση. Όχι, σε παρακαλώ. Μα τώρα ίσα-ίσα που θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Εσύ είσαι λίγο κάτω. Γιατί κοντά μας είναι η Μαριάννα μας. Μαριάννα, πού είσαι, αγάπη μας, μπορούμε να σε δούμε. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθες. Να σου πω κάτι. Σήμερα το μπλουζάκι και το μαλλί πολύ καλύτερο από το χθεσινό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σου πω, είσαι με το τηλεφωνάκι εκεί πέρα, είπα από μακριά για να κρατάμε όλους τους κανόνες ασφαλείας, για να είσαι και εσύ και εμείς καλά, αλλά ωστόσο, κάποιοι ακούγοντάς, Μαριάννα, δεν κάνουμε πολλούς προλόγους, γιατί τα είπαμε λίγο χθες,
Κάποιοι δεν είναι καλά με το που ακούν το όνομά σου ή με το που ακούς εσύ το όνομά τους. Και πάμε κατευθείαν για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα στο κεφάλαιο, στο μεγάλο κεφάλαιο, Ηλιάνα. Με την Ηλιάνα. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιο έντονο θέμα, εντάξει, υπήρχαν κάποιες φασαρίες στο σπίτι που είχαν γίνει. Γιατί δεν ήταν φασαρίες με την Ηλιάνα στο σπίτι όμως? Γιατί ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα και γενικότερα επέβαλε πάρα πολύ τη γνώμη της, το πώς ήθελε να γίνονται τα πράγματα. Ήταν αρκετά απότομη πολλές φορές. Και εγώ είμαι ένας χαρακτήρας που γενικά δεν κρατιέμαι και τα λέω και όπως είναι. Κάτι καταλάβαμε. Ναι, καμιά φορά υπερβάλλω βέβαια, ενώ με κάποιες λέξεις που χρησιμοποιώ θα μπορούσα να τα λέω πιο σωστά, αλλά δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που θα κρατήσω κακίες, απλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και για καφέ, ας πούμε, με την Ηλιάνα, όπως βγαίνω με άλλα παιδιά. Εάν το κάνεις... Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Εάν το κάνετε ποτέ αυτό και βγείτε για καφέ μαζί, να μετά από αυτά που έχετε, μετά από αυτές τις γλυκές κουβέντες που έχετε ανταλλάξει μεταξύ σας, πραγματικά θέλουμε ένα βιντεάκι το λιγότερο. Η αλήθεια είναι να πω ότι είδα κάποια αποσπάσματα γενικότερα από πράγματα που έχει πει η Ηλιάνα και πραγματικά γελάω με αυτά, γιατί με πήρε και τηλέφωνο να πάμε για καφέ και μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Σε πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο. Ναι. Α, ωραίο αυτό. Α, ωραίο είναι, τι... είναι αυτό. Ωραίο που μας λες τώρα. Εσύ τι είπες, ρε, εσύ, Μαριάννα μας. Εντάξει, θεώρησα ότι είναι λίγο υπερβολικό μετά από κάποια πράγματα που έχουν γίνει και κάποιες εντάσεις που υπήρξαν ανάμεσά μας. Σαφώς και δεν κρατάω καμία κακία, απλά με κάποιους ανθρώπους δεν ταιριάζουμε και με άλλους ταιριάζουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, είπε ότι έχει κορονοϊό, είναι καραντίνα, δεν μπορεί αυτό. Περίμενε, σε παίρνει τηλέφωνο η πρώην φιλενάδα σου και εσύ ουσιαστικά της λες ξεκάθαρα στο τηλέφωνο ότι γιατί με παίρνεις. Απλά της είπα ότι δεν γίνεται, ξέρω εγώ, να είμαστε λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Γιατί εντάξει, έχω δει κάποια επεισόδια, πολύ λίγα. Και είδα σε ένα επεισόδιο που έλεγε ότι εγώ ρώτησα αν έχει γίνει κάτι, τι της έκανα, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, είδα γενικά πράγματα που μου φαίνονται περίεργα. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω, πραγματικά. Βρε κορίτσια! Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, πες. Ότι ξέρω κιόλας ότι μου το έχει πει η Ηλιάνα που είχαμε κάνει τα tweets και τα λοιπά. Ξέρω, ρε παιδί μου, ότι είχατε σχέση και με τη μαμά της Ηλιάνας. Δεν πηγαίνατε στην ίδια σχολή και οι τρεις σας και κάνατε και μαθήματα με τη μαμά της Ηλιάνας και τα λοιπά. Αυτό ισχύει. Θέλω να πω ότι μπορεί να προσπάθησε ίσως η Ηλιάνα, ας πούμε, να φτιάξει κάπως την κατάσταση μεταξύ σας αφού είχαν γίνει όλα αυτά. Πηγαίναμε, ναι, πηγαίναμε στην ίδια σχολή. Δεν ήμασταν στο ίδιο τμήμα, αλλά την ήξερα γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τη μητέρα τη. Εντάξει, ήταν μια καλή κίνηση. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο το έκανα να με πάρει τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο τη. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί, δεν κρατάω κάποια κακή. Εντάξει, με εκνεύριζε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Αλλά έξω από το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μέσα στο σπίτι υπάρχουν εντάσεις. Δεν είναι εύκολο να συμβιώνεις με 22 διαφορετικούς χαρακτήρες. Ναι. Και να πρέπει να ακούς τον άλλον ακόμα και στιγμές που θες λίγο την ησυχία σου, ας πούμε. Και να τον ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ να φωνάζει. Αυτό με την ησυχία σου μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, επειδή η Ηλιάνα έχει κάνει το πρώτο βήμα, μετά τον κορονοϊό και το μένουν σπίτι να είμαστε όλοι καλά, μπορεί και να τα... Τώρα η δικιά σου σειρά να την πάρει τηλέφωνο και να βρεθείτε. Όχι. Ήταν ξεκάθαρη. Όχι, σου λέει. Αφορικά τα είπα. Προσπάθησε, εγώ με είδες. Όχι, ξεκάθαρη. Εντάξει, οκ. Δεν θες, δεν θες. Πάμε τώρα στην επόμενη κυρία την οποία θα χρειαστεί να σχολιάσεις και είναι η Κατερίνα. Φαντάζομαι είδες και τι έγινε χθες. Ναι. Και για κάνε μας το σχόλιο το δικό σου για όλα αυτά, γιατί εμείς είπαμε διάφορα εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Η Κατερίνα γενικότερα είναι μια πολύ... ιδιαίτερη, να το πω, η προσωπικότητα έχει μεγαλώσει πολύ διαφορετικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γενικότερα από την αρχή του παιχνιδιού δεν μίλαγε σε κανέναν, δεν ήθελε κανέναν ποτέ, δηλαδή πάντα ήθελε να είναι μόνη της, ήταν λίγες οι φορές που θα ερχόταν να κάτσει μαζί μας. Η αλήθεια είναι, επειδή είδα και το επεισόδιο που έφυγα, που ο Γιώργος είπε ότι έχουμε έρθει σε ρήξη κτλ. Ναι, έχει συμβεί και αυτό, αλλά γενικότερα λίγες μέρες πριν την αποχώρησή μου η Κατερίνα με πλησίασε, γιατί μάλλον κατάλαβε κιόλας τον εκνευρισμό μου όσον αφορά το ότι έφυγε η Φωτεινή τόσο άδικα.
Και απλά είχαμε μια καλύτερη επαφή. Έκανα κι εγώ πίσω γιατί κατάλαβα ότι δεν πρέπει να βγάζουμε και γρήγορα συμπεράσματα για τους άλλους. Και της έδωσα και λίγο χρόνο, χώρο να τη γνωρίσω. Και εντάξει, δεν είναι ένα άτομο το οποίο θα μπορούσα να κάνω παρέα μαζί του. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας χαρακτήρας που καμιά φορά βγάζει τον καλό της σε αυτό. Τις περισσότερες φορές είναι αρκετά σκληρή, μπορώ να πω, με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μπορεί να συμβεί σε όλους μας, εκτός από μένα που είμαι τέλειος. Ήθελα να σε ρωτήσω, φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνει τώρα και το κορίτσι, είναι και μακριά. Πάμε λοιπόν τώρα. Εχθές ήταν αρχηγός, πέρα από το αλαστία που λέμε, εχθές ήταν αρχηγός η Κατερίνα. Έχεις υπάρξει και εσύ αρχηγός, η πρώτη αρχηγός κιόλας στο παιχνίδι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Όσον αφορά την αρχηγία μου, έδωσα την ευκαιρία να μου πουν όλα τα παιδιά τις ιδέες τους. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο επειδή τους εμπιστεύομαι, αλλά επειδή και εγώ δεν έχω την ικανότητα μέχρι στιγμής, έχω πολύ μικρή εμπειρία στις κουζίνες, να βγάλω ένα μενού μόνη μου και πόσο μάλλον να τσεκάρω τα παιδιά να δω αν έχουν κάνει λάθη σε πράγματα που εγώ δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Σχολιά σου βγήκε σε καλό αυτό, ναι, μου βγήκε σε καλό. Παρ' όλα αυτά έκανα κι εγώ ένα από τα καλύτερα πιάτα που πήρε την καλύτερη βαθμολογία εκείνη την ημέρα. Και ήταν η δική μου ιδέα και δικό μου πιάτο. Πάντως, συγγνώμη, Μαριάννα μου, μέχρι να τελειώσει η δοκιμασία και να κερδίσετε και όλα αυτά, είπαν ουσιαστικά ότι εσύ, επειδή δεν είχες την εμπειρία, το έβγαλες από πάνω σου. Δηλαδή, δεν ήσουν ο δημοκρατικός άνθρωπος που θέλει να πάρεις το καλύτερο από τον καθένα, αλλά ουσιαστικά το έβγαλες όλο από πάνω σου. Βρήκες την εύκολη λύση, δηλαδή. Θα σας πω. Επειδή είδα τη χθεσινή ομαδική και αλλάξαν τους αρχηγούς. Ναι. Την ημέρα που ήμουν αρχηγός, εάν γινόταν κάτι παρόμοιο και δεν ήμουν με την ομάδα μου, με τα παιδιά που είμαι δεμένη και στο σπίτι και μπορούμε να συνεργαστούμε, και ήμουν με την άλλη ομάδα, μπορεί να είχα άλλη συμπεριφορά και να μην ήμουν τόσο δημοκρατική. Γιατί τα παιδιά που ήμασταν στην ομάδα τα εμπιστεύομαι αρκετά, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, κάνουμε πολύ παρέα. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να αγχωθώ για κάτι. Σε εμπιστευόμουν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Με τον αγαπημένο σου Σταύρο? Ναι. Τον αγαπά πολύ το Σταύρο, μιλάμε εντάξει. Το Βαρθαλίτη, στην περίπτωση που αναρωτιέσαι, λέω στο ναι. Το Βαρθαλίτη. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε Σταυρής, θα έχουμε μάθει κι εμείς. Λοιπόν, με το Βαρθαλίτη να πω ότι η αλήθεια είναι ότι είχα μεγάλη κόντρα και γενικότερα για κάποιο λόγο δεν τον άντεχα στο σπίτι. Για ποιο λόγο? Η αλήθεια είναι όμως, παρόλα αυτά, ότι πάντα έλεγα μαγειρικά ότι τον θαυμάζω, όντως είναι πολύ καλός μαγειρικά. Απλά εμένα δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας του στις ομαδικές. Από εκεί ξεκίνησε όλη η αντιπάθεια, να το πω. Παρ' όλα αυτά ήμουν αρκετά υπερβολική, γιατί είδα κάποια αποσπάσματα και δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι. Όταν ο Τζον σας έβαλε μαζί και μαγειρέψατε, ναι, φτιάξατε ένα εξαιρετικό πιάτο. Εδώ να πω ότι η ιδέα ήταν του Σταύρου, ότι το πιάτο αυτό το δούλευε σε προηγούμενη δουλειά του, δεν θυμάμαι. Εγώ προσπάθησα να τον ακούσω σε ό,τι μου είπε. Εντάξει, όταν μαγειρεύεις ξεχνάς λίγο το τι πρόβλημα έχεις με τον άλλον κτλ. Και η συνεργασία μας βγήκε να είναι πολύ καλή και να κερδίσουμε. Μαριάννα. Και με πήγε και στην αρχηγία. Α, το πω λίγο πειραιώτικα, θα μου μιλήσει και εσύ έτσι όπω πάει, γιατί είσαι χαρακτήρα. Βρε, μπα και συνέβαινε τίποτα εκεί με τον Βαρθαλίτη και γι' αυτό. Δεν κάτσε, άσε με, δηλαδή τι με το ρωτήσω. Και γι' αυτό έβγαινε αλλιώ μαγειρικά. Με τον Βαρθαλίτη είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι, πραγματικά. Απλά όχι. Το μόνο πράγμα ήταν αυτό, το ότι με εκνεύρισε η στάση του στι ομαδικέ. Από το ότι δεν άφηνε να δώσουν ιδέες στα παιδιά. Και μέχρι τις εκτελέσεις που ήθελα να τα κάνει όλα ο ίδιος. Γιατί για το καλό το έκανε, αλλά δεν ήταν καλό για τους άλλους. Μέχρι και στις ψηφοφορίες μετά. Δηλαδή μου φαινόταν όλα άδικα κάποιες στιγμές. Γι' αυτό είχα και εγώ αυτή την αντίδραση απέναντί του. Ναι. Να ενημερώσω εσύ... λίγο, όχι εσένα Μαριάννα, μου το ξέρει. Ναι. Το Στέφανο να ενημερώσουμε λίγο, γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το κεφάλι του ίσως από την πολύ Πάτρα που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Αν μπορούσε να ρωτήσει κάτι Μαριάννα, ήταν για το Θεοχάρη και όχι για τον Σταύρο. Εγώ για τον Σταύρο θέλω να ρωτήσω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τον Σταύρο. Μαριάννα το προσπέρασε. Αν θα ήθελε, αλλά την έχουμε ρωτήσει εχθές για τον Θεοχάρη.
πάρει, οπότε δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Θες μας όμως το. Τι θέλεις να ρωτήσεις? Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι μήπως τη στιγμή που αποχώρησε συνέβαλε και το ότι υπήρχε μια διάδραση πάνω με τον εξώστη και δεν σε άφηνε ίσως αυτή η κατάσταση ουσιαστικά να συγκεντρωθεί στο πιάτο? Γιατί πολύ μιλούσες, ρε Μαριάννα, με τον εξώστη. Δηλαδή πιο πολύ μιλούσες παρά μαγείρευες. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχω τα παιδιά από πάνω μου και μου μιλάνε όλοι εκτός από τα άτομα που έχω ζητήσει, αγχώνομαι. Γενικά ο εξώστης μπορεί και να σε βοηθήσει, μπορεί και να σε αγχώσει. Σε χαντάκωση. Παρ' όλα αυτά, εμένα με βοηθάει όταν μιλάω με τα παιδιά, ειδικά με τον Ηλία και τον Κωστάκη και την Τέμη, που με κάνουν να είμαι πιο άνετη στη μαγειρική. Εν τέλει, όχι, δεν με δυσκόλεψαν. Μάλλον με έφαγε λίγο εκεί το φεγγεντίνι με τον Γιώργο που τον άκουγα. Θα μπορούσα απλά να είχα βάλει το καταραμένο το φεγγεντίνι. Αυτό το καταραμένο το φεγγεντίνι. Εσύ στο γάμο θα είσαι από την πλευρά της νύφης ή του γαμπρού? Ποιος θα σε καλέσει? Γιατί κουμπάρα είναι η Ντέμι, είναι ξεκάθαρο. Γιατί κουμπάρα είναι η Ντέμι, το μάθαμε. Ο γαμπρός θα με καλέσει, ο Μπέλος, γιατί με τον Δημήτρη κάναμε περισσότερη παρέα. Μάλιστα. Μ' άρεσε που δεν ρώτησε για ποιο γάμο και τα λοιπά. Ξέρουμε για ποιο γάμο, ένα σύντομο. Εννοηθήκαμε ευθέως, έτσι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποιος είναι πιο κολλημένος με ποιον? Ο Δημήτρης με τη Μαρία ή η Μαρία με τον Δημήτρη? Η Μαρία με τον Δημήτρη. Αλήθεια! Ναι. Εμείς τώρα δεν θα βάζω το χέρι στη φωτιά. Εντάξει. Είναι τούμπα. Αλλά ότι ήταν ο Δημήτρης με τη Μαρία. Κανονικότατα. Αλήθεια, τέλειο. Μαριάννα, μας εσύ με τη Μαρία, εντάξει, καταλάβαμε, είσαι του γαμπρού. Λογικό το βρίσκω πάντα. Με τη Μαρία, εσύ τι σχέση είχες, τι σχέση? Κάναμε παρέα γενικά, μέχρι και όταν έφυγα δηλαδή μιλάγαμε, ποτέ κάτι πολύ έντονο, δηλαδή σε σχέση με το πώς έκανα παρέα με τη Μάρλεν, με τη Φωτεινή, με τον Κώστα και τους γνωστούς. Αλλά δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τίποτα από το γαμπρού, είναι ξεκάθαρο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέποντας, επειδή τόση ώρα που σε ακούμε, έχεις δει κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει και κάποια από αυτά που έχεις πει. Κάθε φορά που αναφέρεις σε κάτι που έχεις πει εσύ, μου φαίνεται σαν να έχεις μετανιώσει λίγο τη συμπεριφορά σου και τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόσουμε στο παιχνίδι. Ισχύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας χαρακτήρας ο οποίος εκφράζει τα πάντα που νιώθει εκείνη την ώρα. Μέσα στο παιχνίδι, όταν έχεις εκείνη την ώρα το θυμό φρέσκο, τα λες όπως σου έρθουν. Εγώ έκανα λάθος εκεί, το παραδέχομαι δηλαδή. Μίλησα πολύ άσχημα κάποιες φορές και εντάξει, έχω μετανιώσει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος που με έκανε να μιλάω έτσι δεν αλλάζει. Δηλαδή, όντως, κάποια πράγματα με είχαν φέρει σε έντονο θυμό. Μάλιστα. Άρα αν έμπαινες μέσα θα το έκανες διαφορετικά. Ναι, ίσως να ήμουν λίγο πιο ήρεμη. Από τους δικούς σου ανθρώπους, όταν βγήκες έξω σου είπε κανείς, Μαριάννα μου, σε ξέρουμε ότι είσαι ένα παιδί, ας πούμε, που λειτουργείς εν θερμό, αλλά δεν έπρεπε να? Κοιτάξτε, οι δικοί μου άνθρωποι που με ξέρουν, δεν με παρεξηγούν, ξέρουν πόσο αυθόρμητη είμαι. Και ξέρουν και ποια είμαι και τι χαρακτήρας είμαι, οπότε... Το περίμεναν. Γενικά και ο κόσμος, δηλαδή, που μου στέλνουν αρκετά μηνύματα και τα λοιπά. Χαλαρή σε βρήκανε. Ορίστε. Χαλαρή σε βρήκανε οι δικοί σου. Όχι, δεν βρήκανε όπως είναι. Ο κόσμος, συγγνώμη, επειδή το χάσαμε, ο κόσμος τι σου λέει? Υπάρχει κόσμος που μου στέλνει πολύ θετικά μηνύματα. Γενικά έχω λάβει πολύ θετικά μηνύματα για το πόσο ειλικρινής και αυθεντική είμαι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και εγώ θέλω να διορθώσω λίγο αυτό το λάθος με τον τρόπο που μίλησα. Είσαι ένα μικρό κορίτσι, πήρες πολλά μαθήματα μαζεμένα στο MasterChef. Έχεις κανονικά, όπως λέμε, όλη τη ζωή μπροστά σου, όπως λένε οι μεγάλοι, στους μικρότερους, στους νεότερους. Οπότε έχεις την ευκαιρία να τα φτιάξεις όλα τα πράγματα όπως τα θες. Και επειδή πραγματικά φέρνεις ένας ευγενικός και γλυκός άνθρωπος, νομίζω ότι έχεις το περιθώριο να τα διορθώσεις και να τα κάνεις όπως τα θες. Μαριάννα μας, να μένει σπίτι, να προσέχεις. Φυσικά. Και εσύ και όλη η οικογένεια, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που φιλιά, ξέρεις, φιλιά. Θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πολλά φιλιά, μαζί σα. Εμείς, φιλιά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πέρα πέρασε η ώρα και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Η Φωλιά του Κούκου έφτασε στο τέλος της. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στους Σπάρα βεβαίως γιατί ακολουθεί η εκπομπή Έλληνες με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Θεού θέλοντος και επιτρέποντος. Και μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί. Πάνω απ' όλα, πριν από όλα, ψυχραιμία, χιούμορ, απόσταση, πραγματική και ψυχολογική όπως εσείς το θεωρείτε απαραίτητο. Και να δούμε όταν θα τελειώσει και η Κατερίνα, αν θα συμπέσουμε στις μουσικές μας προτιμήσεις με τον Νίκο Τριφωνόπουλο. Γιατί θα βάλω και εγώ μουσικούλα από εδώ. Τρελαθώ, παιδιά. Εγώ ήθελα να πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε. Στέλνετε βιντεάκια για να τα παίζουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Γινόμαστε όλοι μια πολύ, πολύ μεγάλη παρέα που αυτό θέλουμε. Όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται με υγεία, με πολύ, πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για όλα και να θυμάστε πάντα ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Τα λέμε αύριο με το καλό, λοιπόν. Είσαι φοβερή.